σπορ. Α, γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ. Σώμα, μυαλό και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα. Και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα. Σ' όλο τον κόσμο θα το πω. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευδιά. Στα γκρίζα όνειρα και ξαστεριά. Και μάνα και αδερφή μου και αγάπη έτσι. Για να ζητήσω να τη ζωή. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευδιά. Στα γκρίζα όνειρα και ξαστεριά. Είναι η πρώτη φορά που αδιαφόρησα πραγματικά όπως και εσύ τόσο πολύ από τις οδηγίες που μας έδινε ο σκηνοθέτης και οι συνάδελφοι τεχνικοί στο κοντρόλ. Μπείτε μέσα, παιδιά, δεν μπαίνουμε. Απολαμβάνουμε τον Μάριο. Καλημέρα σας. Τι άλλο να ζητήσουμε λοιπόν από τη ζωή, υπό την έννοια όταν μιλάει η μουσική, όταν μιλούν οι στοίχοι και δει την ψυχή, στην καρδιά του καθενός και μας φέρουν έτσι στο μυαλό πρόσωπα αγαπημένα που τους το αφιερώνουμε. Λοιπόν, τι άλλο να ζητήσουμε από τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ήλθατε και σήμερα στο. Αυτό είναι καλό, είναι γούρι. Όταν ξεκινάει με σαρδάμι εκπομπή, εγώ το βρίσκω για καλό. Θα δεις. One Live Magazine. Σας καλωσορίζουμε. Με λίγο γεύση από Γιάννη Πάριο. Αυτό ήταν από το Μέγαρο. Από το Μέγαρο Μουσικής, ναι, νομίζω το 2007. Ναι, ναι. Αλλά πάντα όπου και αν είναι, όπου και αν εμφανίζεται και τραγουδά ο Γιάννης Πάριος, καταθέτει την ψυχή. Όχι απλά την ψυχή, την ψυχάρα του. Για μένα τουλάχιστον είναι αγαπημένος, λατρεμένος. Είναι φοβερό. Για ερωτική καλημέρα από τον κατεξοχήν εκφραστή του ερωτικού τραγουδιού ως καλλιτέχνη στην χώρα μας εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, τον ασύγκριτο πραγματικά Γιάννη Πάριο, ειδικά στο στοιχείο του, στο αντικείμενό του. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι τραγουδοποιοί και οι μουσικοί. Έχουμε επιστρέψει για τα καλά στην κανονικότητα εδώ στην εκπομπή την μουσική τραγουδιστική. Αν και χθες μας έκανε μια παραφωνία η Μαρίνα Σάτι, είδες ότι κυκλοφόρησε τραγούδια με στίχους έτσι περίεργους και λίγο αντιπροκλητικούς. Το δες, το άκουσες. Κάτι πήρα είδηση, αλλά δεν ξέρεις να σου πω κάτι. Η Μαρίνα σας πήγε πέρασε τάπα τώρα, και τα λοιπά. Ναι, πάει, πέρασε, αυτό πέρασε, λέω, πέρα, γιατί πέρα, το αναμασάμε. Ναι, τέλος πάντων, να είμαστε καλά. Έλατε. Στο μεταξύ σας να πολιτικούς πούμε... που αναμασάνε πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και καλλιτέχνες λοιπόν, χέρι-χέρι με τους πολιτικούς. Να πούμε τώρα ότι ξυπνήσαμε. Ήταν σύνθημα παλιό αυτό. Ήταν χέρι-χέρι με. Του Καρτζαφέρη. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ξυπνήσαμε με ένα πάρα πολύ δυσάρεστο νέο, καθώς 6 ώρα το πρωί εντοπίστηκε. 5 και 4. 5 και 4 εντοπίστηκε νεκρή λοιπόν μία γυναίκα στο Μενίδη. Κατά μεσής του δρόμου, σε κεντρικό σημείο του Μενιδίου. Οι τελευταίες λεπτομέρειες λένε, οι τελευταίες πληροφορίες, ότι πρόκειται για γυναικοκτονία. Ακόμα μία από τον σύντροφό της, τον ενδιαστάσει σύζυγο μάλλον από ό,τι είδα. Είναι Αλβανή, η οποία είχε καταγγείλει και το Μεγάλο Σάββατο απειλές από τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο ήταν σε διάσταση, μόλις και το Μεγάλο Σάββατο. Καταγγελία ήταν... είχε κάνει. Βέβαια, αυτά θα τα δούμε, ρε παιδί μου, σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν οι λεπτομέρειες, να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είχε γίνει κάτι, δηλαδή... οι αρχές είχαν επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά να τις βρούνε μία λύση, μία λύση άμεση. Και τι είδους καταγγελία είχε γίνει, έτσι, και τι είδους καταγγελία ήταν, τι μορφή είχε η καταγγελία και από τη δική της την πλευρά. Ήτανε καταγγελία που θα έπρεπε να οδηγήσει σε σύλληψη ή εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι και νομικής φύσεως θέματα. Θα τα δούμε όπως είπες όντως στην πορεία. Βέβαια, το δυσάρεστο, το πολύ δυσάρεστο είναι αυτό. Ακόμα μία γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου. Τι να πεις, το θέμα είναι ότι δεν έχει τελειωμόλυ αυτή η κατάσταση. Αυτό διαπιστώνουμε. Και η βία γενικότερα. Έχει έρθει και έχει εγκατασταθεί στις ζωές μας. Και φαίνεται, τα φαινόμενα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να την απαχωριστούμε άμεσα και σύντομα. Όσοι μας παρακολούθησαν από την αρχή, ξέρεις, σκεφτόμουν πραγματικά, Ματίνα, ή την εισαγωγή του τραγουδιού του Γιάννη Πάριου, την ορχήστρα δηλαδή, που έλεγα ότι αυτό το μπάσιμο στο τραγούδι εξευμενίζει τα άγρια ζώα και τους ανθρώπους, σκεφτόμουν. Έτσι ήταν αυτό το πολύρεμο. Όχι όλους. Και μπαίνει ένα τεράστιο ερωτηματικό για το δεύτερο. Για το δεύτερο, μπράβο. Τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους, τους εξευμενίζει. Κοίταξε, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ούτε ένστικτα ευγενή τα οποία, ακόμα και αν δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, πώς το λένε, να μπορείς να τα ανακοινήσεις με έναν τρόπο. Και τι να πω, ο Βάλτος, ο Βούρκος είναι πιο ελκυστικός. Δεν ξέρω τι να πω.
Λοιπόν, ας μην το κάνουμε φιλοσοφία. Magazine παπάκι onechannel.gr, διότι η πραγματικότητα είναι σκληρή, για αυτό το λόγο δηλαδή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η διαδραστική αυτή σχέση την οποία μπορούμε να έχουμε με οτιδήποτε θέλετε. Από σχόλιο, καταγγελία, άποψη, φωτογραφία ή βιντεάκι. Στείλτε μας και καμία μουσική, τα μουσικά σας γούσταρα τα μάθουμε. Και παραγγελίες, όπως ξέρετε. Οι παραγγελίες, θα ξεκινήσουμε να πούμε ότι αυτό το τραγούδι μας το στείλει ο Νικόλας, η Δώρα, η Μαργαρίτα, ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης και όλοι εσείς. Από την Αθήνα, από το Περιστέρι, από το Κιλκίς, λέμε τυχαία τώρα, από τη Θεσσαλονίκη, από το Χορτιάτι και πάει λέγοντας. Να σου πω, κυκλοφόρησε κάτι βιντεάκια στα social, τα οποία είναι πολύ έτσι. Είναι, ρε παιδί μου, πολύ ξεκαρδιστικά, ενίοτε όμως μπορεί να τα πεις και ρατσιστικά, σε σχέση με το πώς συμπεριφέρεται ο κάθε ένας από κάθε περιοχή, από κάθε κάτοικος κάθε περιοχής. Τα έχεις δει? Σύμφωνα με τις, λίγο, με τις συνήθειες και τις παραδόσεις πιο πολύ, ας πούμε, πώς βγαίνει ο κάθε, την τοπική νοοτροπία της κοινωνίας. Δηλαδή, πώς βγαίνει, πώς κινούνται, πώς διασκεδάζουν κτλ. Πολύ γουστόζικα. Δεν τα έχω επιλέξει βέβαια να τα δούμε, γιατί ξέρεις, μπορεί κάποιος να τα δει, ρε παιδί μου, και να μένει, για παράδειγμα, Κυψέλη, Παγκράτη, Κηφισιά, Γλυφάδα και να προσβληθεί. Να σου πει, όχι, δεν είμαστε εμείς έτσι. Οπότε λέω, άσε, αλλά αναζητήστε τα στα social, έχουν πολύ γούστο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, πάρτε θέσεις. Επιστρέφουμε για ένα γεμάτο περίπου 2-2,5 ώρες ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, για να τα πούμε ξεφυλίζοντας τους τίτλους επικαιρότητας. Ελάτε, σας περιμένουμε. Επιστρέψαμε για να ξεκινήσουμε από τη γυναικοκτονία. Θλιβερά, τραγικά, σοκαριστικά για ακόμη μια φορά για την ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η έναρξη της εκπομπής αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, διότι συνέβη 5 και 4 το πρωί περίπου, κατά μεσής του δρόμου σε κεντρικό σημείο στο. Πώς το είπαμε? Στο Μενίδη. Στο Μενίδη, μπράβο. Σαχαρνές, να πούμε ότι βρέθηκε με το μαχαίρι καρφωμένη η γυναίκα. Δίπλα ήταν η τσάντα μαζί με όλο το περιεχόμενο, με το πορτοφόλι, τα κλειδιά. Το αναφέρουμε γιατί γι' αυτό το λόγο αμέσως αποκλείστηκε ότι πρόκειται για ληστεία, για κλοπή, ότι κάποιος της επιτέθηκε για να την κλέψει. Να πούμε ότι ο σύντροφός της, ο πρώην σύντροφός της, που κατά τα φαινόμενα είναι ο δράστης, αναζητείται προκειμένου να προσαχθεί και να ανακριθεί. Θα έχουμε, θεωρώ, μέσα στις επόμενες ώρες, θα δούμε, θα το προλάβουμε όσο είμαστε στον αέρα της εκπομπής, να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες επί του συγκεκριμένου γεγονότος και του χαρακτήρα βέβαια της προσωπικότητας του δράστη. Το επιπλέον τραγικό και φρικαστικό αυτής της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η γυναίκα βρισκόταν για πολλές ώρες, από τις 5 και 4 μέχρι τις 8.30, 9 παρά περίπου, με καρφωμένο το μαχαίρι, πεσμένη κάτω στο δρόμο, εμόφυρτη φυσικά. Το ΕΚΑΒ ήταν εκεί από νωρίς, ωστόσο δεν είχε σπεύσει ακόμη ο ιατροδικαστής μετά από 2-2,5 ώρες. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα στη συνέχεια, έτσι δεν είναι, Ματίνα? Αφού βεβαίως πρώτα απ' όλα μπούμε στα υπόλοιπα του αστυνομικού ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το δράστη, με τη σύλληψη, αναζητείται. Να δούμε περί τίνος πρόκειται, δηλαδή τι συνέβαινε μεταξύ τους και ποια ήταν αυτή η καταγγελία την οποία είχε κάνει η άτυχη γυναίκα μέσα στις γιορτές, κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών εορτών, τι είχε καταγγείλει ακριβώς και τι είχε γίνει από εκεί και έπειτα. Δηλαδή, πώς το είχαν διαχειριστεί οι αρχές, πώς το είχε διαχειριστεί η ίδια, τι είχε συμβεί και οδήγησε στη σημερινή κατάληξη. Οι επιπλέον πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης, εν διαστάσει σύζυγός της, ήταν από το 2022. Οι πρώτες καταγγελίες είχαν γίνει τότε, περίπου τότε εκείνη την περίοδο. Επίσημες, ξαναλέμε, το μεγάλο Σάββατο με επίσκεψη καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα από το θύμα. Αυτό, αυτό είναι ένα σενάριο πάντως και μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνδρες που σκοτώνουν τις γυναίκες, τις συζύγους, τις πρώην συντρόφους κτλ. Φαίνεται σαν να έχουν, ρε παιδί μου, μια αντίληψη ότι μου ανήκει ο άνθρωπος, είναι κτήμα μου. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε όλα τα στραβά. Γιατί κανένας δεν είναι κτήμα κανενός και κανένας δεν ανήκει σε κανέναν. Κράτησε γενικά, το για να το συζητήσουμε ακριβώς, αυτό με ψυχολόγο που έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Βέβαια, γι' αυτό γενικά πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Σεβασμός στα πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα πάμε να δούμε καιρό.
Τι θα μας φέρει ο καιρός και η μέρα. Μας έχει φέρει ήδη. Εγώ έχω ξυπνήσει λίγο περίεργα σήμερα. Έχεις έτσι και μία βραχνάδα και ένα μπουκωμά, μία ενόχληση από τη σκόνη. Ναι. Και ένα ξύσιμο στο λαιμό και είναι τα λοιπά. Πολύ, είναι πάρα πολλοί που διαμαρτύρονται, δηλαδή που τους έχει επηρεάσει. Η σκόνη αυτή, εντάξει, να πούμε τώρα, δεν παλεύεται. Μία φεύγει, μία έρχεται. Ουσιαστικά δεν έχει φύγει ποτέ. Έχει έρθει και έχει μείνει. Απλά πότε γίνεται πιο έντονο το φαινόμενο, πότε έτσι λίγο σβήνει. Πάμε να δούμε. Κάτι ξυλοβρόχια στην Αττική χθες αργά το βράδυ, το απόγευμα, το μεσημέρι και σήμερα νωρίς το πρωί. Βλέπουμε κάρτα, Έρχεται το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης, λοιπόν, από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή έως και τη Δευτέρα η διάρκειά του. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, θυελώδεις νοτιάδες στο Ιόνιο, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενδέχεται δηλαδή να φτάσει ο υδράργυρος μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Αυτά λοιπόν έρχονται. Ναι. Περαστικά μας. Και μέγιστες θερμοκρασίες για το τριήμερο, το χουσουκού όπως το λέμε, Παρασκευή, Σάββατο και εκεί. Κατακόκκινο σε κάποια σημεία ήδη. Να σου πω, ο χάρτης που δείχνει βάσει του χρώματος, ρε παιδί μου, ότι φλέγεται. Μακάρι βέβαια να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Μόνο σκόνη και να μείνουμε εκεί. Κατακόκκινο χάρτης 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30-31 Θεσσαλονίκη, 25-27. Ανεβαίνει η θερμοκρασία βεβαίως στα αστικά κέντρα. Ασφαλώς. Εάν δεν ανεβεί στα αστικά Τσιμεντούπολη. Τσιμεντούπολη. Καύσα αέριο, δεν ανασένουμε. Όλα. Και ισχυρή μεταφορά σκόνη την Παρασκευή σήμερα. Αυτό περίπου, ξαναλένε οι μετεωρολόγοι, έχουν προβλέψει, το λέμε από χθες κι εμείς, το μεταδίδουμε, μέχρι περίπου την Τρίτη, πάνω κάτω, ίδιες καιρικές συνθήκες, με αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ που γράφει και ο τίτλος Αφρικανικής Πόλης. Πάρτε τα μέτρα σας, ό,τι μέτρα μπορεί ο καθένας. Αν μπορείτε έτσι, έχετε κανένα εξοχικό δίπλα σε παραλία κτλ., μήπως πάρετε ανάσες δροσιάς. Εντάξει, και πολύ όχι έκθεση στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τι να κάνουμε τώρα, ζέστη θα έχει, θα παραθούμε. Air condition δηλαδή από τα μέσα Μάη. Λίγο υπερβολικό μου φαίνεται. Βέβαια, αν το απαιτεί ο καιρός και η συγκυρία, τι να πεις. Τι θα δούμε τον Αύγουστο, θα ψηθούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πολιτικό. Πάμε στο μέτωπο των ευρωεκλογών. Έχουμε και μια δημοσκόπηση σήμερα από την εταιρεία MRB για λογαριασμό του Open, όπου θα δούμε πάνω κάτω αυτά που είδαμε και χθες στη δημοσκόπηση που δείξαμε. Αυτό αποτυπώνει έτσι οι γενικές γραμμές η δημοσκόπηση, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πάντως ότι γράφει το 3 μπροστά. Αυτό φαίνεται. Ναι, και μια διαφορά στο double score περίπου σταθερά με τον κύριο Μητσοτάκη. Στο 15% λες. Εκεί. Με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει βεβαίως αυτή την τεράστια απόσταση πάλι ως καταλληλότερος πρωθυπουργός του συγκεκριμένου ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης που χθες στο τεχνικό επιμελητήριο, σε μια εκδήλωση που έγινε σχετικά με τον κλάδο κατασκευών και τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη που ανακοίνωσε νέες μεταρρυθμίσεις και σε αυτόν τον τομέα από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε: σηκώνουμε το γάντι στην αντιπολίτευση. Να το δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά τι είπε και ο Στέφανος Κασελάκης. Τον οποίο θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί παρέα μετά. Είναι στην Ξάνθη. Ναι. Ήταν στην Ξάνθη χθες. Έκανε εκεί μία βόλτα στην αγορά της Ξάνθης. Και είπε ό,τι είπε. Πάμε να το ακούσουμε και να τα δούμε. Είναι μία εθνική κάλπη. Και από τη στιγμή που η αντιπολίτευση επιχειρεί να μετατρέψει αυτές τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, και εμείς έχουμε υποχρέωση να σηκώσουμε το γάντι και να πούμε ναι, την επόμενη μέρα θέλουμε να εξακολουθούμε να είμαστε ισχυροί. Προτάσεις υπάρχουν, η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι πολιτική η βούληση. Και αν θέλουν να πούνε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει η ακρίβεια ή ότι δεν είναι τόσο σημαντικό θέμα, ας έρθουν και εκείνοι εδώ στην αγορά, εδώ στην Ξάνθη, να δούνε πώς έχει μαραζώσει. Τι θες να συζητήσουμε, πες, τι θες να σχολιάσουμε. Είναι για μένα σε όλο το στήσιμο, σε όλη την παρουσία και στο λόγο, και το λόγο και την έκφραση του λόγου και η σοβαρότητα στο πρόσωπο και με την κυρία Αυγέρη δίπλα του αυτή τη στιγμή υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, πρώην εκπρόσωπο τύπου, η πρώτη εμφάνιση Στέφανου Κασελάκη με τόσο αυστηρά πολιτικό ύφος και στυλ. Εντάξει, έδειξε ρε παιδί μου το θέμα των ημερών. Είναι το θέμα των ημερών αυτό. Αυτό μίλησε για την ακρίβεια. Κάτι που πονάει όλο τον κόσμο. Επισκέφθηκε την Ξάνθη. Είδε εκεί τέλος πάντων, όπως δεν το παρατηρείς μόνο στην Ξάνθη αυτό. Μίλαγα τις προάλλες με μία φίλη η οποία μου έλεγε για τη Δράμα. Ότι είναι μία πόλη η οποία, ρε παιδί μου, είναι σαν να σβήνει σιγά σιγά. Κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνουν τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις. Ο κόσμος φεύγει, έρχεται στην Αθήνα. Θέλω να πω ότι αυτό το παρατηρεί στην περιφέρεια και όχι μόνο στην περιφέρεια. Και εδώ στην Αθήνα σε περιοχές που είχαν αγορές που έσφυζαν από ζωή, από ζωντάνια. Πήγαινε ο κόσμος, αγόραζε, συναλλασσόταν. Τώρα βλέπεις κλειστά καταστήματα, ενοικιάζεται, πωλείται, ενοικιάζεται.
Εντάξει, έπιασε φλέβα με αυτή του τη δήλωση αναφορικά στην ακρίβεια. Συνεχίζουμε. Πάμε στο θέμα της πρόκλησης της Βόρειας Μακεδονίας. Επιμένει η νέα πρόεδρος. Αυτή η κυρία, θα την πω ακατανόμαστη υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε ακόμα να προφέρουμε το ονοματεπώνυμο, έτσι. Όχι ότι είναι ακατανόμαστη γυναίκα, έχει και όνομα και επώνυμο. Και τι δηλώνει στο Instagram της. Δυσκολοπρόφερτη. Ακριβώς. Ναι. Είδες τι δηλώνει στο Instagram της. Για πες. Πρόεδρος της Μακεδονίας. Δηλαδή, ναι. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram λέει ότι είναι, γράφει ότι είναι έτσι συστήνεται δηλαδή, πρόεδρος της Μακεδονίας, όχι της Βόρειας Μακεδονίας. Και βεβαίως αυτά τα οποία ισχυρίζεται, λέει, διατυπώνει κάθε φορά, απάδουν μεταξύ τους. Από τη μία λέει ότι τους σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες και τα επίσημα και το πρωτόκολλο και από την άλλη λέει εγώ θα εκφράζομαι όπως θέλω. Ας πούμε, θα το λέω έτσι όπως τελικά αυτοπροσδιορίζομαι. Είπαμε, αυτοδιατίθεται και αυτοπροσδιορίζεται βέβαια και αυτό όταν, ρε παιδί μου, να αυτοπροσδιορίζεσαι και να αυτοδιατίθεσαι όταν όμως δεν διεκδικείς εξουσία και δεν διαχειρίζεσαι δημόσιο χρήμα. Γιατί άπαξ και σε εκλέγουν να αναλαμβάνεις ένα πόστο δημόσιο, αναλαμβάνεις να ασκήσεις εξουσία, πρέπει να πας λίγο και by the book, να τηρήσεις συμφωνίες. Γιατί αν δεν τις τηρήσεις, θα έρθουν και να σε καταγγείλουν, αλλά και να ακυρωθούν οι όποιες συμφωνίες που είναι ζητούμενο της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, να πούμε. Μάλιστα, χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος τάσκησε τα χαρτιά της συμφωνίας. Αυτό θα δούμε τώρα, προσθέτοντας ότι έχει ένα θεσμικό αξίωμα ως ηγέτιδα ενός κράτους, ενός έθνους και μιας χώρας η κυρία. Νέα πρόεδρος, η οποία θα πρέπει να το σέβεται αυτό πάρα πολύ στις δημόσιες εμφανίσεις. Το μόνο ξέρεις που μου άρεσε από αυτό που έγραφε, όπου όποτε μπαίνεις, παιδί μου, στο λογαριασμό κάποιου στο Instagram, βλέπεις πώς συστήνεται. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Έγραφε λοιπόν πρόεδρος της Μακεδονίας, ναι. του ρου, μητέρα, δεν ξέρω εγώ, σύζυγος, δεν τα συγκράτησα. Ωραία. Έλεγε και vegetarian. Αυτά θα τη συμπαθήσει στο τέλος. Στο τέλος δεν θα τη συμπαθήσω, γιατί όταν κάποιο, ρε παιδί μου, δεν είναι τυπικός, εκεί που πρέπει να είναι και εκεί που οφείλει να είναι, δεν συμπαθιέται με την καμία. Κάποτε κάποιοι έσκυζαν μνημόνια, τουλάχιστον θεωρητικά. Ο κ. Βελόπουλος το έσκυσε κυριολεκτικά. Για να δούμε. Πάμε να δούμε το πρώτα έγγραφο. Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Ποια είναι η διάθεση της κυβερνήσεως. Να το δούμε, παρακαλώ. Η κύρωση των μνημονίων, η οποία προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει όταν αξιολογήσει η ελληνική πολιτεία ότι υπάρχει πλήρης σεβασμός στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ξέρετε, δεν έχει κανένα νόημα να έρχεσαι και να ενσωματώνεις στην εσωτερική ενόμη τάξη μνημόνια, όταν είναι προφανές ότι η άλλη πλευρά δεν έχει καμία διάθεση μόρφωση. Και θέλω να σας πω, κύριε Βαγγελάτε, και θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτό το σχόλιο, ότι είναι για μένα ακατανόητη η στάση της αντιπολίτευσης. Είναι ακατανόητη, διότι αυτήν τη δεδομένη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα κατατεθεί μια πρόταση νόμου για να ακυρωθούν τα μνημόνια, την ίδια στιγμή που είναι προφανές ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει διάθεση μόρφωσης. Αυτό αξίζει. Την έσκυσαν μόνοι τους. Άρα εσείς το κάνετε εδώ, έντιμα, φέρτε τα μνημόνια εδώ τώρα, σήμερα, αύριο, να τα καταψηφίσουν όλα τα κόμματα εδώ. Την έσκυσε τη γάτα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εντάξει, τώρα η πολιτική μας τη σήμερα ημέρα κάνει και λίγο σοου, λίγο έως πολύ σοου. Το βλέπουμε κατά καιρούς. Απομένει να δούμε πώς θα κινηθεί η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και αναλόγως θα πράξουμε και εμείς, υποθέτω. Τα εθνικής φύσεως θέματα είναι μια χρυσή ευκαιρία για την ελληνική λύση να τα εκμεταλλευτεί προεκλογικά. Προφανέστατα. Εννοείται. Που, πώς το λένε, τη βλέπουμε να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις, έχει πλασαριστεί τέταρτο κόμμα. Σε κάποιες περιοχές της χώρας ενδέχεται να είναι και τρίτο. Συνεπώς, όλο αυτό το πλαίσιο είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό είναι. Πάλι για εργαλειοποίηση θα μιλήσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Παρολίγο δολοφονία στη Σλοβακία, παρολίγο και το λέμε με χαρά. Γιατί το λέμε με χαρά? Διότι οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας που έγινε στο Σλοβάκο Πρωθυπουργό, τον κύριο Φίτσο, είναι ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του μετά από πολύ ωραίες διαδικασίες και επεμβάσεις των γιατρών στα χειρουργεία. Πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση. Πολύ ωραία, γιατί έχει δεχθεί πολλά πειρά. Ανέκτησε δυνάμεις. Βέβαια, τα επόμενα 24 ώρα είναι επικίνδυνα. Θέλουν να δουν οι γιατροί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, η υγεία του, πώς θα ανταποκριθεί στην επέμβαση αυτή. Να πούμε, για όσους δεν το έχουν ακούσει, το περιστατικό του γεγονός, ότι ήταν σε περιοδεία. Τον κάλεσε ένας εκεί από τον κόσμο να τον χαιρετήσει. Βλέπουμε και καλά και δήθεν, που τελικά απεδείχθη ότι ήταν αυτός ο οποίος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει. Ένας 79 ετών, ακτιβιστής. Συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής. Αυτό μάθαμε εδώ. Είναι ο κύριος που βλέπουμε εδώ, ο οποίος ο το κατάφερε. Τσιμπούλα.
Του κατάφερε 5 χτυπήματα. 5 σφαίρες στο στήθος και την κοιλιά. Βέβαια, εδώ έχει ακουστεί ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη και από την προσωπική ασφάλεια του Σλοβάκου Πρωθυπουργού. Βεβαίως για τον άνθρωπο αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό, αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε ότι πριν από 8 χρόνια φέρεται να έχει δηλώσει ένα βίντεο που έχει αναρτήσει στον προσωπικό λογαριασμό στα social media το εξής. Ο κόσμος είναι γεμάτος βία και όπλα. Οι άνθρωποι φαίνεται να τρελαίνονται. Του ερχόταν μια τρέλα μάλλον από τότε. Λες ότι το έχει προβλέψει με έναν τρόπο. Τώρα. Μπορεί και να έχει σχέση. Αυτό που έγραφε δεν είχε άδικο. Όντως οι άνθρωποι τρελαίνονται. Μπορεί και να ήταν και μια προαναγγελία. Επικρατεί μια τρέλα. Μπορεί να ήταν και μια προαναγγελία. Δεν ήταν εμφανής όμως. Δηλαδή, πού να το φανταστεί κάποιος. Δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Οι ποιητές και οι λογοτέχνες έχουν δικαίωμα να γράφουν πολλά. Έτσι δεν είναι. Και ενίοτε χωρίς να τα δικαιολογούν. Γιατί αυτό που κάνουν είναι να μας συντριγκάρουν τη φαντασία, να μας βάζουν τώρα, σε διαδικασία σκέψης, να μας δίνουν τροφή για σκέψη. Εκτός από ποιητής ήταν και σεκιουριτάς. Ήταν ιδιωτική ασφάλεια και κατήχε νόμιμα το όπλο, λένε οι πληροφορίες. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να ανακάμψει. Ξεπεράσει τον κίνδυνο ο άνθρωπος, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας. Και... Ο οποίος, να πούμε ότι ήταν φίλος του Όρμπαν και φιλικά προσκύμενο στον Πούτιν, στον Ρώσο πρόεδρο. Και έτσι κάπως το δικαιολόγησε ο ποιητής, εντός εισαγωγικών, πώς θα το πω τώρα. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι δεν ενέκρινε τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις αποφάσεις που λάμβανε και εφήρμοζε. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτή την απίστευτη ιστορία με το 4χρονο αγοράκι στην Κηφισιά, το οποίο το ξέχασαν στο σχολικό λεωφορείο ενώ κοιμόταν. Αυτό είναι να σου σφίγγεται η ψυχή έτσι, και η καρδιά. Δηλαδή αυτό το παιδάκι τι πέρασε, 4,5 χρονών, 5 χρονών παιδάκι και πώς αντέδρασε έτσι. Δηλαδή αν βάλεις τον εαυτό σου στη θέση του, στα παπούτσια τα δικά του, τα παιδικά, λες πώς τα κατάφερε και ανταποκρίθηκε και αντέδρασε τόσο ψύχρεμα, τόσο όρημα και τόσο σοφά. Γιατί έμεινε 6 ώρες μέσα και τον βρήκε ο οδηγός του σχολικού, ο οποίος ξαναγύρισε να πάρει το παρκαρισμένο σχολικό για να πάει να παραλάβει πια τα παιδιά, διότι κατά την παράδοση των παιδιών στο σχολείο, το είχαν αφήσει μέσα και κοιμόταν. Δεν ήθελαν να το ενοχλήσουν επί συνοδός, έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναζητούνται εναντίον τους. Στο μεταξύ, και ο οδηγός και η συνοδός. Αυτές τις 6 ώρες το παιδάκι που το είχε πάει διάβασε ένα βιβλίο. Ξύπνησε. Ξύπνησε, άνοιξε την πόρτα, γιατί ο οδηγός συνήθιζε να αφήνει ανοιχτή την πόρτα του λεωφορείου. Βγήκε, περπάτησε, πήγε μέχρι την κοντινή λεωφόρο, όπου μάλιστα υπάρχει και πολύ μεγάλη κίνηση, έτσι, διέλευση οχημάτων κτλ. Το παιδάκι αμέσως σκέφτηκε, προφανώς του είχε μιλήσει ο μπαμπάς του, η μαμά του, τι να κάνει σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να βρεθεί μόνο του. Επέστρεψε το καημένο στο λεωφορείο, έβαλε τη ζώνη, πήρε ένα από τα βιβλία που είχε στη σχολική του τη τσάντα και άρχισε να διαβάζει και περίμενε υπομονετικά το καημένο να περάσει η ώρα, αυτό, να έρθουν να το εντοπίσουν, να το βρουν. Όπως το είπες, υπομονετικά με ψυχραιμία και ηρεμία, σαν ενήλικας. Εμένα αυτό που μου έκανε φοβερή ήταν ότι μέσα σε αυτό το λεωφορείο ήταν όλα και όλα 5 παιδιά. Δεν ήταν 30 παιδιά να πεις ότι χάσανε, ρε παιδί μου, το μέτρημα. Ένα κεφαλάκι λιγότερο δεν το πήραμε χαμπάρι. Ήτανε 5 παιδιά. Όταν κατεβάζεις 4 και δεν κατεβάζεις 5, αμέσως σου χτυπάει, κάνει τη διαφορά. Πώς δεν το κατάλαβαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Λέγεται μάλιστα ότι ερωτήθηκε η συνοδός όταν παρέδωσε τα παιδιά. Λέει 4 είναι σήμερα, τις είπανε, δεν είναι 5. Λέει το 4 ήρθανε. Εντάξει, να σου πω, οδηγός. Δεν μέτρησε. Η 70χρονη κυρία η οποία ήταν συνοδός. Το σχολείο, οι δασκάλες, η νηπιαγωγή, το ένα τ' άλλο, κανένας πια δεν αναρωτήθηκε να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να πάρει τη μάνα τον πατέρα, όποιος ήταν δηλωμένος υπεύθυνος και δαιμόνας. Και να ρωτήσει, γιατί δεν ήρθε το παιδί σήμερα στο σχολείο, είναι άρρωστο, συμβαίνει κάτι, για παράδειγμα, έχει κάτι που είναι μεταδοτικό, να ενημερώσουμε και τους άλλους τους γονείς, τους άλλους τους κηδεμόνες των παιδιών. Ναι. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, να υπάρξει ένα τέτοιο σκεπτικό. Αδιαφορία παντελής από όλους. Για να σκεφτούμε όλοι μας τι αγωνία και τι σοκ για αυτούς τους γονείς, τι πέρασαν. Πραγματικά, παρακολουθήσουμε τον πατέρα. Μέσα από αυτή τη θλιβερή ιστορία που διατάραξε την οικογενειακή μας γαλήνη και ηρεμία και έβαλε σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα του παιδιού μας, συγκινητική για εμάς ήταν η ψυχραιμία και η ωριμότητα που το παιδί επέδειξε όταν ξύπνησε και βρέθηκε μόνος του στο λεωφορείο και παρά το σοκ, τα κλάματα και την ταραχή του, σκέφτηκε και πήρε τις σωστές αποφάσεις για την ασφάλειά του. Η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ως περιφερειάρχης, αλλά πρώτα απ' όλα ως γονιός, δεν πρόκειται να ανεχθώ οποιαδήποτε αμέλεια που βάζει σε κίνδυνο τα παιδιά μας. Είδε ότι ήταν σε ένα ξένο περιβάλλον, είδε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί ήταν γύρω στα
15 μέτρα από λεωφόρο, η οποία είχε πάρα πολύ κίνηση, είδε και πάρα πολύ κόσμο και με ψυχραιμία γύρισε στο αυτοκίνητο, άνοιξε, έκατσε στη θέση του, έβαλε τη ζώνη του και έβγαλε από την τσάντα του ένα βιβλίο που είχε από το σχολείο και κάθισε και διάβαζε. Λίγο να βγαίνει στο δρόμο και το χτύπαγε αυτοκίνητο, θα μιλάγαμε αλλιώς σήμερα. Ή αν είχε περισσότερη ζέστη, θα είχε σκάσει το παιδί εκεί που κοιμότανε, οπότε πάλι θα μιλάγαμε αλλιώς. Καλά λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δημόνων. Βέβαια. Και θέλω να πω για την περιφέρεια Αττικής και την αντίδραση του κυρίου Χαρδαλιά, πραγματικά. Παρότι η επιβέβαιση των μαθητών βαρύνει αποκλειστικά το προσωπικό του οχήματος, και μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο είναι ιδιωτικό, πολλοί θα αναρωτιόνται γιατί η περιφέρεια, έδειξαν τα ανακλαστικά και μια ευαισθησία, διότι να υπενθυμίσουν ότι η περιφέρεια χρηματοδοτεί, και το έχω σημειώσει αυτό, την καθημερινή μεταφορά σχεδόν 30.000 μαθητών, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, με 1.700 δρομολόγια. Και έτσι νομίζω ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε εντολή στις υπηρεσίες για διευκρινήσεις. Το σχολείο το συγκεκριμένο, ναι, γι' αυτό και δεν ήταν ιδιωτικό, γιατί τα ιδιωτικά έχουν ότι χρηματοδοτείται. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε και τη δημοσκόπηση. Έχουμε ακόμη μια δημοσκόπηση. Ναι, ακριβώς. Την είπαμε λίγο νωρίτερα. Πάμε να δούμε παρακαλώ την πρώτη κάρτα. Να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό 26,5%. Έχει τσιμπήσει 1,5% από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση και που αποτύπωνε την πρόθεση της ψήφου. Λίγο πάνω και ο ΣΥΡΙΖΑ, περίπου στο όριο του στατιστικού λάθους, αλλά η αύξησή του, από το 12,7 στο 13,1. Και πάνω και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, από το 10,7 στο 11,5, αλλά με την θέση τη δεύτερη να ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο μονάδες. Εδώ εμφανίζεται μικρότερη διαφορά, εμφανίζεται από αυτή που είδαμε χθες. Σωστά. Ωραία. Να έρθουμε στο δημοσιογραφικό μας το τραπέζι, οπότε να δούμε μία-μία τις κάρτες της δημοσκόπησης και να τις σχολιάσουμε. Εδώ με τον Λάβρο Καλαρίδη. Καλαρίδη. Τι κάνεις, Λάβρο, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλώς ήρθες στο νέο μας σπίτι. Καλωρίζω πολύ ωραία. Στο σκηνικό αυτό. Στην παραγωγή Hollywood. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και πάμε και μέσω Skype να συνδεθούμε με τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα. Λοιπόν, νέα δημοσκόπηση από την MRB για λογαριασμό του Open αυτή τη φορά. Να δούμε παρακαλώ λίγο πάλι την κάρτα, να αρχίσουμε να σχολιάζουμε όλοι μαζί. Βλέπουμε στο 26,5% η Νέα Δημοκρατία, 13,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, 11,5% το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε εδώ αυτό που είδαμε και χθες, στην τέταρτη θέση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ευνοημένη. Και με διαφορά το ΚΚΕ. Και με διαφορά, ακριβώς. Με μικρές αποκλίσεις όμως βλέπουμε και τα δύο αυτά κόμματα. 7,9, 8,1, 6,5, 6,6 από την προηγούμενη μέτρηση. Τα περιμέναμε. Ναι, αυτά θεωρητικά είναι στο όριο του στατιστικού λάθους, δηλαδή το 2 από το 3, ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική λύση από το ΚΚΕ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Όμως βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει παγιωθεί μια κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο, με μια διακριτή διαφορά, και τον Βελόπουλο τέταρτο, την ελληνική λύση τέταρτη, επίσης με μια διακριτή διαφορά. Mm-hmm. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω, είναι στο όριο του στατιστικού λάθους, mm-hmm. αλλά όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δείχνουν ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη, ελληνική λύση στην τέταρτη. Άρα λες ότι έχει κάτσει η μπίλια σε σχέση με αυτά. Μέχρι στιγμής, γιατί δεν είναι μια δημοσκόπηση ούτε δύο. Μέχρι στιγμής, όλες ανεξαρτήτως διακυμάνσεων, γιατί πώς διακυμάνσεις, ναι, ας πούμε μέχρι πρωτινός. Από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση υπάρχει. Αλλά δεν έχει ανατραπεί μέχρι στιγμής η δεύτερη θέση και η τέταρτη. Βέβαια, άρα λες και ο Κυριάκος Βελόπουλος θα πλασαριστεί στην τέταρτη. Μέχρι στιγμής ναι, βλέπω ότι και στα διαστήματα που δίνουν, δηλαδή το ανώτατο και το κατώτατο. Τώρα αυτό να το δούμε παρακαλώ αυτή την κάρτα. Με το ανώτατο και το κατώτατο. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, αυτό που λέει τώρα η επόμενη, αυτό που λέει ο κ. Καλαρίτης. Ναι, συνέχισε, Λαμπρού. Εκεί αν δούμε, θα δούμε ότι. Γι' αυτό λέω στα όρια του στατιστικού λάθους. Σε πολλές περιπτώσεις το κατώτατο του ενός είναι το ανώτατο του άλλου. Άρα εδώ θα παίξει κατά τη γνώμη μου ρόλο. Νομίζω, αυτή είναι η δεύτερη κάρτα, είναι το υπόλοιπο της πρόθεσης ψήφου. Ναι, ναι. Έχει σημασία ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή εδώ είναι αποτυπώνεται μια πρόθεση ψήφου. Το ποιοι θα πάνε στην κάλπη. Έχει σημασία. Ναι, και για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει σημασία, για την Δημοκρατία έχει σημασία. Ποιοι θα πάνε στην κάλπη. Είναι υψηλό το ποσοστό ακόμα, στο δεν αποφάσισα, δεν απαντώ. Είναι υψηλό, γι' αυτό το λέω. Και το λευκό. Η αποχή ποιον θα ευνοήσει, Λάμπρο? Εξαρτάται, αν οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας μείνουν σπίτι τους και δεν πάνε να ρίξουν ψήφο διαμαρτυρίας, θα ευνοήσει την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει πάντως αυτή η δυσαρέσκεια.
Αποτυπώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Αποτυπώνεται από μια, έχουν σωρευτεί μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι, δεν είναι όλα μόνο θεματικά, δεν είναι μόνο εξωτερική πολιτική. Είναι ακρίβεια, είναι τα ομόφυλα, είναι εξωτερική πολιτική. Αθρηστικά έχει αρχίσει και σωρεύεται. Γι' αυτό λέω είναι ότι και Τέμπη. Τέμπη. Έχει σημασία. Τα οποία τα έχουμε ξεχάσει τώρα τελευταία, αλλά υφίστανται. Έχει Τέμπη, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα Τέμπη παρότι αφορούν. Αυτή είναι η έκφραση δυσαρέσκεια που λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, εκεί. Εδώ, επειδή είναι η ψήφος που έχει η Δημοκρατία αυτή τη φορά, η διαφορά με την προηγούμενη, μπορεί τα ποσοστά με την αναλογή να δείχνουν τα ίδια, 30 κάτι. Η διαφορά ποια είναι? Ότι την προηγούμενη φορά υπήρχε μια πολύ θετική ψήφος, δηλαδή ήταν ψήφος θετική. Τώρα είναι το λεγόμενο TINA, there's no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Είναι σε μεγάλο βαθμό. Δεν αυτό φαίνεται και στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, όπου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Θεό που λέει ο λόγος. Ναι, καμία σχέση. Και άλλοι στα τάρταρα, ψήφια ποσοστά. Γι' αυτό λέω ότι έχει και σημασία το ποιος θα πάει να ψηφίσει. Είναι άλλη ψήφος η θετική, πάω να ψηφίσω γιατί θέλω να δω αυτό που θα κάνει. Και είναι άλλη ψήφος θα ψηφίσω γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να το αυτό που λέει Ματίνα. Αυτό εδώ. Είναι, εδώ. Χάος. Είναι ο μόνος. Χάος. Προσέξτε, ναι. Είναι ο μόνος που είναι και λίγο συν σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακριβώς. Αυτό τι δείχνει, αυτό δείχνει ότι όσο πλησιάζουμε προς την ώρα της κάλπης, τελικά δεν υπάρχει πολύ, ο ορατός, ο τίποτα. Πρέπει να ψηφίσουμε αυτό που μπορεί να μας οδηγήσει με ασφάλεια κάπου. Γι' αυτό σου λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί βλέπουμε το ποσοστό της στην πρόθεση, βλέπουμε και με την αναγωγή, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι, άλλο το 25, άλλο το 32. Άλλο το 26, άλλο το 32. Όπως και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει και ως στόχο το 3 μπροστά και για ψυχολογικούς και για πολιτικούς λόγους. Και από ό,τι φαίνεται θα το πετύχει. Και από ό,τι φαίνεται θα το πετύχει. Από ό,τι φαίνεται. Μένει να δούμε, εγώ επιμένω στο ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν, έχει σημασία. Εδώ έχουμε εκτιμώ ότι σε αυτές τις εκλογές θα υπάρξει απόφαση αν θα πάει κάποιος ή όχι στην κάλπη πολύ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Εκεί θα δούμε πράγματα. Μην είναι και τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ανδρέα, εσύ πόσο έτσι διαβάζεις τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, την καταγραφή της δημοσκόπησης της συγκεκριμένης? Ναι, είναι χρήσιμο και το εύρος των διαφορών που δείξαν προηγουμένως. Γιατί αυτό δείχνει ότι και στην καλύτερη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία είναι τουλάχιστον 6 μονάδες πίσω από το ποσοστό που είχε τον Ιούνιο και τον περασμένο Ιούνιο του 23. Και με βάση αυτό, ακόμα και αν πάνε περίπου ίδιοι να ψηφίσουν, είναι πολύ μεγάλη η απώλεια που έχει. Αν δεν πάνε, αν πάνε λιγότεροι να ψηφίσουν, αυτή η απώλεια θα κρυφτεί. Γι' αυτό το λόγο είναι η δημοσκόπηση αυτή είναι χρήσιμη, γιατί διερευνά και αυτό το στοιχείο. Μέχρι πού μπορεί να είναι το ανώτατο όριο κάθε κόμματος, τι μπορεί να πιάσει. Με αυτή την έννοια το λέω ότι είναι πολύ χρήσιμη δημοσκόπηση και δείχνει ότι έχει μια παγιωμένη πια φθορά ένα χρόνο μετά τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια θα μου πείτε δεν υπάρχει διάδοχο σχήμα εξουσίας με την έννοια ότι είναι τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, καθώς φαίνεται, δεν έχει εξουσία. Όχι, αντίπαλο δέος υπάρχει. Δεν υπάρχει το σχήμα αυτή τη στιγμή που μπορεί να τη στριμώξει κυρίως ότι να επισπεύσει εκλογές σε ένα άσχημο εκλογικό αποτέλεσμα τώρα σε ευρωεκλογές, να θέσει μπροστά διεργασίες οι οποίες μπορούν να συμβούν το επόμενο διάστημα και να έχουμε να οδηγήσουν σε κάποια στιγμή σε αλλαγή. Αλλά επειδή είμαστε στον ένα χρόνο της δεύτερης τετραετίας, ας το δούμε πιο ψύχρεμα, τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ο πολιτικός χρόνος αποδεικνύεται πολύ πυκνός. Από την άλλη πλευρά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση. Ναι, για πέστε. Ναι, όχι, παρακαλώ. Έχει δίκιο, Αντρέας. Είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος, πάρα πολύ πυκνός. Αλλά από την άλλη, υπάρχει μια παράδοση στις ευρωεκλογές η ψήφος να μην είναι αντίστοιχη με τις εθνικές εκλογές. Αν είχαμε εθνικές εκλογές, εκτιμώ αυτή τη στιγμή. Λάμπρο, πριν λίγο καιρό, εντωμεταξύ, συζητούσαμε ότι μπορεί να ίσχυε το αντίστροφο. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, τελικά αποδεικνύεται ότι θα είναι μια χαλαρή ψήφος. Αυτό χαλαρή βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα είναι. Εδώ υπάρχει, το επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και μαζί αρκετές φορές, εγώ επιμένω σε αυτό, ότι αυτό που αποτελεί ανάγχωμα για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν υπάρχει
εναλλακτική δεν υπάρχει αφενός. Αφενός δεν υπάρχει ούτε εύκολη ψήφος διαμαρτυρίας. Ακόμα και αν κάποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί, δεν υπάρχει εύκολη. Με ποιο τρόπο. Δεν υπάρχει εύκολη. Το καταλαβαίνομαστε έτσι. Ότι ναι. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρχε εύκολη. Είχε κάποιος να επιλέξει μεταξύ τουλάχιστον δύο ψήφων ναι. διαμαρτυρίας. Εδώ δεν υπάρχει εύκολη. Ούτε από δεξιά. Πάντως το 80% λέει 8 στους 10 ότι την όποια διαμαρτυρία μου θα την εκφράσω επιλέγοντας ένα κόμμα. Και όχι απέχοντας. Αυτό είναι θετικό σε ό,τι αφορά. Την συμμετοχή, πάντα. Στις εκλογές, έτσι. Ναι. Θα ήθελα να μείνουμε και λίγο ακόμα όμως στην κάρτα με τις μετσέδρες. Αρκεί να φτάσουμε μέχρι εκεί να το δούμε, έτσι, γιατί δεν ξέρω, το λένε. Να δούμε, θα το πράξουν, δηλαδή θα πάνε έστω για να διαμαρτυρηθούν ή θα πούνε τελευταία στιγμή ότι καλύτερη διαμαρτυρία από την αποχή δεν όσο υπάρχει. Όσο σημασία έχει αυτό που λες για, για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αν οι δυσαρεστημένοι θα πάνε σπίτι τους, θα πάνε για διαμαρτυρία. Βέβαια. Άλλο τόσο σημασία έχει το αν αυτοί οι οποίοι δηλώνουν θα ψηφίσουν στην ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε και στην κάλπη. Είναι και ένα κοινό το οποίο είναι λίγο νομίζω. In between. Ναι, έτσι είναι και πολύ καινούργιοι ψηφοφόροι, ίσως για γιατί αφορά και την νεολαία. Λίγο. Α, εδώ αυτή δεν την είχαμε δει. Σταθερότητα ή δυσαρέσκεια. Ψήφο σε ευρωεκλογές. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα 32,7. Θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα δυσαρέσκειας 60,3. Το 32,7 της σταθερότητας έρχεται κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Σωστά. Σωστά, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αυτοί που λένε τη σταθερότητα είναι και το ποσοστό, γιατί υπάρχουν και δυσαρεστημένοι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς έτσι, από το βλέπουμε και από τα ποσοστά. Γι' αυτό λέω, οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς θα εκφραστούν. Θα δούμε. Ναι. Και λίγο ακόμα να δούμε και τις έδρες πριν κλείσουμε το κομμάτι της δημοσκόπησης, παρακαλώ πολύ, γιατί έχει σημασία να συγκρίνουμε και κάποια ομοειδή. Δηλαδή, αν είναι αυτά τα ποσοστά και μιλάμε για ευρωεκλογές, να δούμε πώς ήταν οι έδρες στις ευρωεκλογές του 19 και πώς διατηρείται η κατάσταση ή αλλάζει, διαφοροποιείται και τροποποιείται με τις εκλογές. Δηλαδή, είδα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στις 8 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 2 και είναι στις 6. Πάντως, θέλω λίγο αυτό το δίλημα να μας σχολιάσετε που βλέπουμε εδώ στην κάρτα. Είναι ένα δίλημα που το θέτει ξανά και ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε εκλογική διαδικασία. Προεκλογική, μάλλον, διαδικασία. Σταθερότητα ή χάος. Αυτή την κάρτα, παιδιά, ευχαριστώ. Τώρα, το σταθερότητα ή χάος. Είναι το πιο συνηθισμένο από. Είναι το πιο συνηθισμένο το πιο... αλλά... Οι κυβερνήσεις ναι. πάντα, είτε σε ευρωεκλογές είτε σε εθνικές εκλογές. Όλοι, αυτό το λέω. Όσους θυμάμαι που ήταν κυβέρνηση. Στις εσωτερικές διαδικασίες κιόλας. Είναι το πιο στάνταρ δίλημα που υποτίθεται είναι αυτό. Απλά είναι κάθε φορά τσιμπάνε οι ψηφοφόροι με τον ίδιο τρόπο. Όχι, ειδικά σε ευρωεκλογές. Θα τσιμπήσουν τώρα. Φαίνεται ότι τσιμπάνε. Θα σου πω, τι συμβαίνει. Γιατί με ένα λίγο συγγνώμη, αυτό το δίλημα, σταθερότητα ή χάος, μου κάνει λίγο emotional blackmail, συναισθηματικός εκβιασμός. Πάντα γίνεται αυτό. Αυτό μου κάνει. Πάντα και λίγο το νιώθω. Λίγο το νιώθω. Χάος δεν χρησιμοποιείται. Αλλά πάντα αυτό δεν. Μας υποτιμάται η νοημοσύνη. Έτσι το αισθάνομαι. Πάντα τίθεται. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Μα δεν το χρεώνω στο συγκεκριμένο. Όποτε το ακούμε, λέω. Εγώ το εισπράττω ως τέτοιο. Ως συναισθηματικό εκβιασμό. Θα σου πω γιατί κατά τη γνώμη μου ίσως να μην είναι τόσο αποτελεσματικό. Όχι γιατί δεν ισχύει ή δεν ισχύει. Αυτό να αξιολόγηση του καθενός. Αλλά επειδή ακόμα και στο χειρότερο σενάριο, η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορά 15 μονάδες περίπου. Άρα σου λέει ποια στάθεια, αν αφήσει 15 μονάδες μπροστά. Ναι. Και στη χειρότερη εκδοχή. Είναι δηλαδή ένα δίλημα εκ του ασφαλού το δίλημα του συγκεκριμένου. Πάντα τίθεται. Δεν αφήνει κανείς χαλαρή ψήφο. Αυτό είναι αλφαβήτα στις εκλογές. Κανείς δεν αφήνει χαλαρή ψήφο. Ανδρέα, να μιλήσουμε λίγο και για τη Νέα Αριστερά που τη βλέπουμε μια σταθεροποίηση. Λίγο τσιμπημένη προς τα πάνω. Φαίνεται ένα ξύπνημα. Έναν, αλλά θα τον βγάλει. Είναι. Μια παρατήρηση πριν πάμε. Ναι. Υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, μια κάρτα που αφορούσε τους υποψήφιους και υπήρχε μια ειδική περίπτωση για τον Μπελέρη που συζητάγαμε την περασμένη φορά, αν θυμάμαι καλά. Και δείχνει ότι εναντίον της υποψηφιότητάς του είναι ακόμα και τουλάχιστον η μισή Νέα Δημοκρατία. Εναντίον. Είναι αρνητική. Την έχουμε και αυτή την κάρτα του κύριου για τον κύριο Μπελέρη. Δεν την έχουμε αυτή. Ναι. Λοιπόν, τώρα στα της αριστεράς φαίνεται, πώς να το πω, το εύρος των ψήφων του 23 να παραμένει και να μοιράζεται περίπου, η Νέα Αριστερά να παίρνει περίπου το 1/4 των συνολικών ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ. Το στοίχημα είναι βέβαια να βγάλει και ευρωβουλευτή και να κινηθεί κοντά στο 4% και πάνω από το 4%. Φαίνεται το τελευταίο διάστημα έχει μια δυναμική. Έχει μια δυναμική, ναι, έχει μια δυναμική. Και το μεγαλύτερο βαρύδι, να το πω έτσι σε εισαγωγικά που έχει, είναι ότι από πάρα πολλούς θεωρείται συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν θέλουν όμως, οι ίδιοι δεν θέλουν να είναι αυτό το πράγμα για να προσελκύσουν
καινούριους ανθρώπους από το χώρο της αριστεράς και ευρύτερα. Και αυτό είναι από τη μία είναι στοιχείο επιβίωσης και από την άλλη είναι στοιχείο που τους κρατάει λίγο μακριά από κάποιους ανθρώπους. Να ρωτήσω, αν την επόμενη μέρα η Νέα Αριστερά τα πάει πραγματικά καλά, χθες είδαμε στη δημοσκόπηση την έβγαζαν ότι θα πάρει 5-6% και ο Στέφανος Κασελάκης, για παράδειγμα, πλασαριστεί και αυτός καλά. Θα φύγει κόσμος, θα φύγουν στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ να πάνε προς τη Νέα Αριστερά. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Νομίζω στελέχη ότι τα οποία δεν συμφωνούν με το σκεπτικό του Στέφανου Κασελάκη. Ωραία. Γιατί εγώ έχω, να σας πω λίγο, έχω μια βεβαιότητα ότι αν πάει καλά ο Στέφανος Κασελάκης, την επόμενη ημέρα ξεχάστε το λόγο, το λογότυπο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχάστε, μην σας πω και το όνομα, το ίδιο. Ναι. Και τότε ωραία, να λάβει δράση ο παραδοσιακός αριστερός πόλος, που προφανώς εκφράζεται. Να ξεκινήσω από αυτό. Είναι προφανές ότι με ένα ποσοστό 14-15 και πάνω, ο Στέφανος Κασελάκης θα προχωρήσει αλλαγές. Το έχει πει ο άνθρωπος αυτό. Έχει παρουσιάσει και ρευματολόγιο συγκεκριμένο για αλλαγές. Μία που το έβγαλε, Ανδρέα, μία που το εξαφάνισε. Το μάζεψε. Αλλά εκεί πάνω στο σιρτάρι θα είναι. Ναι, τις έχει δρομολογήσει. Ενδεχομένως θα πάμε και σε αλλαγή ονόματος, από ό,τι φαίνεται. Είναι μεταξύ των ιδεών που εξετάζονται. Κοιτάξτε, και τα δύο σχήματα αυτή τη στιγμή θα πάνε καλά σε εισαγωγικά. Καλά με ποια έννοια? Θα πάνε καλά γιατί το άθροισμά τους θα υπερβαίνει τον ΣΥΡΙΖΑ του 23. Δηλαδή θα είναι πάνω από 17% το άθροισμά τους. 100% θα συμβεί αυτό. Αυτό βέβαια τώρα, επειδή και στη Νέα Δημοκρατία θα το δούμε, είναι μια παγίδα ότι θα μου πεις, δηλαδή αυξήθηκαν ψηφοφόροι γύρω από την αριστερά κτλ. Όχι, ίσως η αποχή το δείχνει αυτό. Είναι ο παράγοντας της αποχής. Αν έχουμε πολύ μεγάλη αποχή, ένα μικρότερο ποσοστό που παίρνεις φαίνεται μεγαλύτερο. Ενώ θα έχεις λιγότερους ψηφοφόρους, θα δούμε το ίδιο ερώτημα λίγο ποσοστό. Σημασία, και σε σένα θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέει ο Ανδρέας έχει σημασία συνολικά για το πολιτικό σύστημα, την ομοιοποίηση των πολιτικών εντός εισαγωγικών. Γιατί άλλο ένας αριθμός ψήφων χ, άλλο ένας χ δια 2. Δηλαδή, μπορεί να δούμε τα ίδια ποσοστά, αλλά το λέω τώρα χοντρικά και με τις μισές ψήφους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Για παράδειγμα, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 31%, αλλά οι ψήφοι, αν θέλετε, σε σύγκριση με το 19, όχι να μην πάμε στο πρόσφατο, στο 19, είναι 200-250.000 λιγότεροι. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για όλους. Μπορεί το ποσοστό σε αυτή την περίπτωση να φαίνεται 32. Αλλά 32 με 250.000 ψήφους από το 19. Από το 19, συγκρινόμενο με το 19, λες, Ανδρέα. Ναι, και ενδεχομένως με 600.000 ψήφους λιγότερους από πριν ένα χρόνο, εκεί θα τίθεται το η σύγκριση. Καλά, αυτό θα είναι κομμάτι για μεγάλο μέρος από εκεί, είναι για όλους, αλλά θα είναι και μια ήττα γενικότερα του πολιτικού συστήματος. Όχι, δεν είναι ήττα του πολιτικού. Ναι, εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα. Πάρα πολλοί κόσμος σκέφτεται να μην πάει να ψηφίσει πρώτον γιατί δεν αλλάζει κάτι στη σειρά κτλ. Είναι απογοητευμένος, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Από το 2015 και μετά έχουν εξαφανιστεί 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι το 30% έχουν αποσυρθεί. Σωστό είναι αυτό που επιλέγουν δηλαδή να απέχουν. Δεν φτάνουν μέχρι την κάλπη, Ανδρέα. 2 εκατομμύρια. Παίρνει διαστάσεις απαξιωτικές. Βέβαια, ναι, φυσικά. Φυσικά. Εδώ πέρα όμως, με αυτό το δεδομένο φυσικά, θα εξετάσουμε και την περαιτέρω μείωση στην προσέλευση. Γιατί ποια σταθερότητα, το πραγματικό ποσοστό, ας πούμε, των κομμάτων με αυτά τα δεδομένα του κ. Μητσοτάκη είναι 30% από το 41%, αν θέλουμε να μιλάμε σε πραγματικούς όρους. Και η αριστερά έχει πέσει κάτω από το 10%. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ότι γιατί ο κόσμος, ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μετακινήθηκε. Το θέμα είναι να ξαναφέρει τον κόσμο στην κάλπη.
Για να ξαναφέρει όμω τον κόσμο στην κάλπη, χρειάζεται πολύ περισσότερο. Πάντω είναι λυπηρό 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, δηλαδή να αρνούνται το δικαίωμά του να επιλέξουν και να διαδραματίσουν ρόλο. Από την άλλη, καλό είναι αυτό που λέμε, αλλά από την άλλη. Με τον άλλο τρόπο την καθημερινότητα. Σα κάνει εντύπωση. Γιατί αν δει κανεί τώρα το επίπεδο του. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι όλοι είναι ίδιοι. Αλλά συνολικά. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι αυτό που, κατά τη γνώμη μου, και προφανώς και πολλών άλλων, εξού και η μείωση που λέει ο Αντρέας, αυτό που θα μπορούσε να είναι. Έτσι. Ναι. Και αναφέρομαι συνολικά. Είναι σημείο των καιρών. Δεν είναι δηλαδή μόνο στην πολιτική αυτά. Εννοείς, και δεν στο είναι για συνολικά. Συγγνώμη τώρα. Επειδή είναι η δουλειά μας αυτή και ασχολούμαστε καθημερινά και παρακολουθούμε όλοι τις διάφορες πτυχές της πολιτικής, ενδεχομένως περισσότερο από ό,τι παρακολουθεί ο μέσος πολίτης, γιατί έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Αυτό που λες, Λάμπρο, είναι ότι ουσιαστικά έχει πέσει το επίπεδο. Προφανώς έχει πέσει το επίπεδο. Προφανώς έχει πέσει. Και είναι και αναντίστοιχο με τη συγκυρία την ευρύτερη. Είναι αντίστοιχο τη κοινωνία όμω. Λάμπρο, γιατί εμείς τους επιλέγουμε αυτούς που στείλαμε στο κοινοβούλιο. Πάντα είναι καθρέφτης. Είναι αντίστοιχο της κοινωνίας. Πάντα είναι καθρέφτης. Και βλέπω εδώ αυτό που λέμε σχετικά με την αποχή και που σημειώναμε όλοι μαζί, και κυρίως ο Ανδρέας και ο Λάμπρος, ότι υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα που λένε οι εκλογολόγοι, το οποίο τίθεταν επίσημα βεβαίως στους ηθήνοντες των εκλογών, να πλησιάσουν οι ψηφίσαντες λοιπόν τα 5 εκατομμύρια. Γιατί αν προσέλθουν περίπου 4,6 εκατομμύρια πολίτες, που είναι αυτή την ώρα η προσέγγιση, θα σημειωθεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής, ναι, με το ποσοστό να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το όριο του 50%. Βέβαια. Ναι. Άρα επιβεβαιώνει όλο αυτό. Τίθεται θέμα νομιμοποίησης, το λέω όχι νομικά, ναι, αλλά πολιτικά. Ναι. Τίθεται θέμα νομιμοποίησης των πολιτικών από εκεί πέρα. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις το μισό πληθυσμό να απέχει. Βέβαια, ναι. Να απέχει. Πολύ σοβαρό. Σημαίνει ότι. Προφανώς σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει αναντιστοιχεία. Γι' αυτό λέω ότι είναι όλη του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μόνο του πρώτου κόμματος. Ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει, ας πούμε, 200.000 ψήφους. Δεν νομίζω όμως να θορυβηθούν αν συμβεί κάτι τέτοιο, Λάμπρο. Δηλαδή να αμφισβητήσουν αυτόν. Δεν αμφισβητούν αυτό και για να είμαστε και κοινικοί, έτσι, ναι, επειδή η πολιτική είναι κοινική, είναι κοινική, σε πολύ μεγάλο βαθμό τους βολεύει κιόλας, γιατί αν αυτοί που θα πήγαν να ψηφίσουν ψήφισαν κάτι άλλο, δεν θα το ήθελαν. Σου λέει, άσε να έχουμε τους δικούς μας. Ο Ανδρέας κάτι θέλει να πει. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι. Είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί αυτό, ότι θα είμαστε σε χαμηλότερη προσέλευση του 50%. Εκεί, προς τα εκεί πάει η τάση. Και τώρα και να είναι 51% βέβαια δεν τρέχει τίποτα, αλλά δεν αλλάζει κάτι από τις ουσίες. Από εκεί αυτό φαίνεται και από το... Είναι πολύ υποτονικό το κλίμα αυτές τις μέρες. Δηλαδή δεν είναι κλίμα, ρε παιδί μου, προεκλογικό. Όχι. Να βράζει ο τόπος που λέει ενεργειακά μιλώντας σε κουβέντες. Να βράζει ο τόπος, ναι, δεν θα μπορούσε, αν και θα έπρεπε να βράζει ο τόπος. Θα έπρεπε. Σημειώστε ότι είμαστε 3 εβδομάδες και κάτι. Μόνο η ώρα που Γιάννη είπε να ρεμπεσκέδες λίγο και ανάψανε έτσι τα αίματα, λίγο ζωηρέψαμε, ρε παιδί μου. Ναι, εκεί θέλω να αναφερθώ. Μόνο την εξωτερική πολιτική να δεις αυτές τις μέρες μετά τα αλλεπάλληλα, θα έλεγα, λάθη και αστοχίες της κυβέρνησης από τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι την έλευση του Ράμα, μέχρι τη συνάντηση με τον Ερντογάν. Είναι 3 θέματα που καλά κάνεις και τα ανοίγεις είναι, τώρα. Είναι 3 θέματα που έχει χάσει κατά κράτος, δυστυχώς, και στα 3 από την ουσία έως και τις εντυπώσεις, γιατί με το Ράμα εντυπώσεις κυρίως έχασε και αποδείχθηκε η λάθος επιλογή έχασε, που έκανε με τον Πελέρη. Η οποία ουσιαστικά ανοίγει ένα μέτωπο μια γειτονική χώρα που δεν υπάρχει τίποτα και έχει μπροστά της το κεφαλαιόδες θέμα για την εξωτερική πολιτική αλλά και για την ηρεμία στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια με το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας. Έχει διαμορφώσει η ίδια η κυβέρνηση μια κρίση που έρχεται και την επιβεβαιώνει ουσιαστικά το Βέμερο με την εκλογή του. Και φυσικά έχουμε πάει στην 8η συνάντηση με τον Ερντογάν, στην οποία δεν λέμε απολύτως τίποτα. Λάμπρο, είπες πριν ότι στο θέμα του Έντι Ράμα... απεριορισμένη άμυνα, ναι, να μην φανεί επικοινωνιακά ο τρόμαγκόλ. Λίγο να μας πεις, Λάμπρο, αυτό που ψιθύρισες, το ακούσαμε, δεν ξέρω αν το άκουσαν οι τηλεθεατές, ότι στην περίπτωση του Έντι Ράμα έχει και ουσία, υπάρχει και ψωμί. Τι είδους, τι εννοείς? Πάντως, πριν απαντήσεις, εγώ διαφωνώ. Ανδρέα, διαφωνώ σχετικά με το ότι δεν τρέχει τίποτα στις σχέσεις με την Αλβανία. Επισήμως δεν τρέχει τίποτα, αλλά
το καθεστώς Ράμα απέναντι στην ελληνική μειονότητα. Επισήμως για τον Μπελέρη. Και απέναντι στην ελληνική μειονότητα. Και απέναντι στην ελληνική μειονότητα υπάρχουν πολλά πράγματα. Είπε ο Έντι Ράμα ότι δεν υπάρχει υπόθεση Μπελέρη. Υπόθεση Μπελέρη υπάρχει και υπάρχει. Και υπάρχουν και θέματα με την ελληνική μειονότητα. Το ξαναλέω. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Είναι ότι δεν τρέχει τίποτα με τον Μπελέρη. Από τις πιο κραυγαλές παγκοσμίως παραβιάσεις μαζικές ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων στο θέμα της μειονότητας. Υπενθυμίζω ότι η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο δεν είναι απλά ένας πληθυσμός. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως τέτοια, ως ελληνική εθνική μειονότητα. Δεν είναι απλά κάποιοι Έλληνες οι οποίοι έτυχαν να ζουν εκεί. Ναι, απέναντι στο καθεστώς Ράμα τρέχει και παρατρέχει. Έχουν νομική υπόσταση η μειονότητα. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ως τέτοια. Αυτό που γίνεται είναι μια εθνοκάθαρση χαμηλής έντασης με διάφορα μέσα, δηλαδή οικονομικά, πολιτικά, δολοφονίες, εκβιασμούς, στέρηση δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγειν. Κατάσχεση περιουσιών. Το θράσος του Ράμα, ο οποίος έχοντας τον Μπελέρη στη φυλακή, ήρθε ανήμερα τη Επετείου. Ένα χρόνο μετά. Για να πει αυτά που είπε, ήρθε να κάνει δίθεν προεκλογική συγκέντρωση. Καθόλου προεκλογική συγκέντρωση δεν ήταν. Ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, εθνικιστική συγκέντρωση, όπου προσπάθησε να οξύνει την κατάσταση μεταξύ των Αλβανών που διαβίουν και εργάζονται στη χώρα. Φόρεσε μια προβιά και ήρθε, Λάμπρο. Αυτό αυτά έκανε. Που είπε είναι απαράδεκτα και θα έπρεπε να τύχουν και κάποιες απάντησεις. Αυτό ήθελα να πω. Πού έκανε λάθη, έκανε λάθος και πού έκανε. Ή λάθη η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτή της έλευσης Ράμα. Επειδή παραλήψεις, κάτι. Υπήρχε, ο Ράμα ήρθε για να προκαλέσει αυτό, το ξέρω. Δεν ήρθε για μια τυπική προεκλογική συγκέντρωση. Ναι, δεν μπορούσε να το κλείσει στα σύνορα. Και θα μπορούσε. Πώς θα μπορούσε. Το κράτος είναι παντοδύναμο, πανίσχυρο, θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Και ο Ερντογάν στη Γερμανία που θέλει να κάνει προεκλογική συγκέντρωση ιδιωτική, οι Γερμανοί το απαγόρευσαν. Το απαγόρευσαν την εκδήλωση. Όχι, αν ήθελε να πάει, θα μπορούσε να πάει κατά κάποιο τρόπο ιδιωτικά. Ναι, αλλά δεν του παραχώρησαν χώρο. Δεν του παραχώρησαν χώρο, αλλά που δεν είναι. Δεν σου είπα ότι απαγορεύεται να μπει στη χώρα. Η Γερμανία απαγόρευσαν την αντίστοιχη εκδήλωση του Ερντογάν εκεί που έχουν τις σχέσεις που έχουν με την Τουρκία. Έτσι, γιατί κατάλαβαν ότι ο Ερντογάν ήθελε να κάνει αυτό που έκανε τον Ραμαδό. Δηλαδή να οξύνει το κλίμα στους Τούρκους που. Θα μπορούσε να λέει η κυβέρνηση να ήταν πιο σκληρή. Θέλω να μου πείτε πώς σας είχε, πώς σας φάνηκε. Πιο ευέλικτη. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Δεν έχει να κάνει με ευελιξία, έχει να κάνει με διπλωματία ουσιαστικά. Υπάρχουν τρόποι να στείλει το μήνυμα. Έτσι, υπάρχει διπλωματία, έχει άπειρες επιλογές. Δεν σου λέω ότι κλείσει το τηλέφωνο, δεν έρχεσαι και στα απαγορεύω. Υπάρχουν τρόποι να σταλεί το μήνυμα. Να βρει τρόποι. Ναι, υπάρχουν δημοσίως, τρόποι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να στείλει το μήνυμα. Το γεγονός ότι δεν σταλεί το μήνυμα επέτρεψε στο Ράμα από το κέντρο της πρωτεύουσας να πει πράγματα τα οποία ανεπίτρεπτα. Έτσι. Από προσβολή στην ιστορία μέχρι το. Και την επομένη, και στη συνέντευξη που παραχώρησε την επόμενη. Μέρα. Και την επόμενη. Συνέχισε να είναι προκλητικό. Έχουμε λοιπόν το εξής εδώ. Έχουμε μια τεροβαρή κατάσταση. Και να πούμε και το άλλο που δεν το είπαμε εδώ από την εκπομπή τουλάχιστον δεν έχει ακουστεί. Ότι έφερε κόσμο τσουβαλιασμένο από την Αλβανία για να φανεί ότι έχει κόσμο και ντουνιά. Να το πούμε και αυτό. Ο Ράμα, ο οποίος λειτουργεί ως μικρός Ερντογάν, έτσι περί αυτού πρόκειται, αντιγράφει και σε μεγάλο βαθμό καθοδηγείται από την Τουρκία. Η πολιτική της Αλβανίας καθοδηγείται σε πάρα πολλά. Πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την Τουρκία. Εξού και η ακύρωση της συμφωνίας για την ΑΟΣ κλπ. Δηλαδή ακολουθεί το δύο πράγματα. Οι διώξεις μειονότητας είναι Τουρκία μικρή που κάνει ό,τι κάνει η Τουρκία και καθυπόδειξη σε συνεργασία. Άρα, αν θες να κάνεις πράγματα, μπορείς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί από τη μία να έχεις μία αναγνωρισμένη διεθνώς μειονότητα εκεί, η οποία έχει αφαιθεί εκτεθειμένη, για να το πω έτσι κομψά, και από την άλλη να προσπαθεί να γύρει θέματα και όξυνση ο Ράμα εντός. Στην έδρα μας. Ναι. Και αν υπάρχει ένα κράτος, επειδή είχα προχθές μία συζήτηση με έναν άνθρωπο που έχει θητεύσει εδώ διπλωματικά επί χρόνια. Στην Αλβανία και με έκανε ο ίδιος μια αναδρομή. Δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία να έχει βοηθήσει την Αλβανία περισσότερο οικονομικά, πολιτικά και διπλωματικά από την Ελλάδα. Να σου πω, ο Έντι Ράμα είπε καμία, ότι δεν καμία. Θα υπήρχε οικονομία, λέει, της Ελλάδος αν δεν υπήρχαν οι Αλβανοί. Τα ακούσαμε. Βασικά δεν θα υπήρχε Αλβανία αν δεν υπήρχε Ελλάδα. Τα ακούσαμε και αυτό. Αν έζησε η Αλβανία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, έζησε από την Ελλάδα διπλωματικά, οικονομικά και από άποψη ασφαλείας. Τώρα και να τα λέμε καλό γνώμη. Στη συνέχεια, το ίδιο. Ακούστε τώρα, γιατί τα βλέπουμε πολύ μονόπαντα, μου φαίνεται λίγο τα πράγματα. Η οικονομική ανάπτυξη που ήταν περήφανη η Ελλάδα από το 1990 και μετά, με τα χεράκια Αλβανών έχει γίνει. Αυτό θα λέγαμε, πρόλαβες. Υπάρχουν λοιπόν. Ακολούθες από ένα χέρι μη Βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Δεν είναι μονόπαντα, πάντα είναι. Βοηθήθηκαν στην αρχή σημαντικά όμως. Σιγά σιγά. Ήταν άπειρα εργατικά χέρια σε χαμηλές τιμές. Χτίστηκε και η τελευταία μάντρα στο χωριό, στο ξεχασμένο πατρικό αυτό κτλ.
Άρα και η Αμερική στις πλάτες των Ελλήνων έχει βασιστεί. Που συγγνώμη, αυτό που λέει ο Ανδρέας. Αυτό που λέει ο Ανδρέας. Αυτό που λέει ο Ανδρέας ισχύει. Αλλά το ταμείο ποιο είναι, δηλαδή ποιο ωφελήθηκε περισσότερο. Δεν σου λέω, προφανώ και ωφελήθηκε και η Ελλάδα ω ένα βαθμό. Αλλά αν κάνει το ταμείο, το ποιο ωφελήθηκε περισσότερο και ποιο στάθηκε. Δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα να υπάρξει χωρί τα αλβανικά εργατικά χρήματα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε η Αλβανία να αντέξει οικονομικά χωρί τη βοήθεια τη Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρος. Καλά, τώρα δεν είναι μόνο με την Ελλάδα. Έδωσε και γήπεδο. Και ευρωπαϊκά κονδύλια πήρε η Αλβανία και ένα σωρό πράγματα και ενισχύσει και από την Αμερική. Και... αλλά δεν είναι θέμα αυτό τώρα. Έχουμε κάποια αντιδικία σοβαρή τώρα με την Αλβανία. Θα ανοίξουμε και άλλο μέτωπο. Σοβαρή. Η μειονότητα, τι πάει να πει την Τουρκία. Τι πάει να πει, θα ανοίξουμε. Η μειονότητα είναι σοβαρότατο μέτωπο. Αν οράμα παραβιάζει, υπάρχουν διεθνή φόρα και μπορούν να γίνουν καταγγελίες και, μπορούμε αποτελεσματικά να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό αλλά λέμε. Δεν γίνεται τώρα, δεν γίνεται το 2025 να ζούμε με την αυτή της Βορείας Υπήρου και το κατεχόμενο κομμάτι της Αλβανίας και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτά. Σύνολο, δεν κατάλαβα. Θα κάνουμε εκτόσεις. Δεν κατάλαβα. Εκτόσεις. Εκτόσεις. Επιλέξαμε τη Ρόδο. Εκτόσεις. Τελειώσαμε. Τι τελειώσαμε. Θα κάνουμε εκτόσεις στα δικαιώματα. Κάνεις μεγάλο λάθος. Καθόλου δεν έχουμε τελειώσει. Υπάρχει ενεργό πρωτόκολλο. Αν θες το πάμε και παραπέρα. Υπάρχει ενεργό πρωτόκολλο αυτονομίας. Μισό λεπτό. Αλλά δεν πάμε εκεί. Πάμε στα δικαιώματα. Για τη Θράκη, όταν μιλάει ο Ερντογάν για τη Θράκη, αμέσως του λέμε ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική. Έτσι προέρχεται η συνθήκη. Τι να κάνουμε. Μα θα αλλάξουμε τώρα. Είναι ατυχέστατη η εξίσωση που κάνει. Είναι ατυχέστατη, Ανδρέα. Γιατί είναι μουσουλμανική μειονότητα εκεί πέρα. Για το λέει συνθήκη Ροζάνη. Δεν μόνο Τούρκου. Για το λέει συνθήκη Ροζάνη γι' αυτό. Γιατί, και μάλιστα... Όχι για το λέει συνθήκη. Ναι, γιατί το λέει συνθήκη τη Ροζάνη, εξηγώ. Γιατί δεν είναι μόνο Τούρκοι, είναι και Πομάκοι. Και άλλες δύο εθνότητες κτλ. Λοιπόν, επομένως, μην ταυτιζόμαστε, γιατί είναι πολύ σοβαρή η ιστοριακή εξωτερική πολιτική και το δίκαιο των ανθρώπων και τα δικαιώματά τους όσων είναι στην. Αυτή η λογική του να ξεχάσουμε την μειονότητα δεν υπάρχει, Ανδρέα. Λοιπόν, έκπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα ατομικά, ειδικά όταν πρόκειται για ελληνικό πληθυσμό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που λέτε ορισμένοι ότι ξέρετε να αφήσουμε τη Βόρεια Ήπειρο, δεν το έχουμε κάνει με την Τουρκία, καταρχήν είναι λάθος. Δεν είπε κάποιος να την αφήσουμε. Είναι λάθος και διπλωματικά. Μιλάμε να δούμε τα πράγματα στο σωστό τους μέγεθος. Και να μην ανοίγουμε μέτωπα τόσο μεγάλα εκεί που θα αρκούσε μια άλλη δρομολόγηση της κατάστασης. Είναι ήδη ανοιγμένα. Ώστε να υπάρχει τακτοποίηση. Είναι τόσο μεγάλα. Είναι και μεγάλα και είναι ανοιγμένα. Παραμένουν. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα από αυτό. Συγγνώμη, η διένεξη του Μπελέρη με το ράμα. Δεν είναι διένεξη του Μπελέρη με ράμα. Είναι παραβίαση ευρωπαϊκού κειμένου. Και αν έπρεπε να ισχύσει αυτό ή το άλλο, και είναι άδικα ο Μπελέρη στη φυλακή. Αυτό σηματοδοτεί ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να το βάζει στο ψηφοδέλτιό της. Έτσι κάνουμε εξωτερική πολιτική. Αν θες την άποψή μου, θα έπρεπε ο Φρέντσο Μπελέρης... Το αποδοκιμάζουν με 60%. Θα έπρεπε να είναι αφήστε δήμαρχος... Αφήστε τους υπόλοιπους το αποδοκιμάζουν από 85 και πάνω. Θα έπρεπε να είναι δήμαρχος Χυμάρας και να είναι στη θέση του. Αφού δεν έγινε αυτό κακώς... Αφού εξελέγει ακριβώς. Η επιλογή το να συμπεριληφθεί ως μέσο πίεσης στο ψηφοδέλτιο είναι σωστή. Άρα λοιπόν αυτό το αντιμετωπίζεις... Έχει μπροστά της συνήθως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλβανία. Έχει υποχρεώσει πρέπει να τηρήσει αυτή την πορεία. Αυτό λέμε. Με παρεμβάσεις. Αυτό λέμε. Ότι η Ελλάδα πρέπει να μπλοκάρει τα περαιτέρω. Δεν το κάνεις με βάζοντας τον Μπελέρη τώρα μια εντελώς αμφιλεγόμενη περίπτωση που έχει κατηγορηθεί για σένα. Όσο στο παρελθόν. Αμφιλεγόμενη για σένα. Ο Μπελέρης έχει δώσει αγώνες για τη πιο μικροκομματική πολιτική κοντόφθαλμη δεν υπάρχει. Ένα μέρος του εκνευρισμού του Ράμου οφείλεται σε αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι εφόσον εκλεγεί που θα εκλεγεί ο Μπελέρης, θα μεταφερθεί το θέμα της μειονότητας και ορθώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον πλέον επίσημο τρόπο. Γι' αυτό λες ότι ήρθε, δηλαδή έτσι να προλάβω να κάνω... Όχι, εννοώ ότι αυτός ένας παράγων επιπλέον εκνευρισμού. Λοιπόν, πάμε λίγο και στη Βόρεια Μακεδονία, όπου εμφανίζεται ανυποχώρητη η νέα πρόεδρος ως προς την
τοποθέτηση αυτή. Πρόεδρος λέει της Μακεδονίας, όχι πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Ζάεφα διοργανώνουν συνέδριο 17-18 Ιουνίου στο Αθηνών μετά τις ευρωεκλογές. Και καλά κάνουν. Πώς, για να μην ανακύψει εθνικό θέμα πριν τις ευρωεκλογές. Λάμπρο, τι χειρισμό χρειάζεται να κάνει η κυβέρνηση στην προκειμένη περίπτωση, με την πρόκληση αυτή τη συγκεκριμένη. Αυτό που λέμε είναι τα πόντερα της συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία είναι αυτή που είναι. Η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, μια συμφωνία η οποία είναι πολύ, πολύ επιζήμια για τη χώρα. Έτσι, έγινε. Από εκεί και πέρα, ακόμα και για αυτό που υποτίθεται ότι ήθελε να πετύχει, έχει αφήσει τόσες τρύπες. Μπορεί να αλλάξει κάτι η Νέα Δημοκρατία. Ο Στέφανος Κασελάκης είπε ότι μπορείτε να αλλάξετε αν θέλετε, κάντε το. Όχι, δεν αλλάζει. Όποιος έχει διαβάσει, δυστυχώς, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να δέσει την χώρα χειροπόδαρα, έτσι, ακόμα και η καταγγελία της συμφωνίας, εφόσον την παραβιάσουν. Οι Σκοπιανοί. Μπορούμε να πάμε στη Χάγη, δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι ένα από τα στάδια που προβλέπει η συμφωνία. Προβλέπει άλλα πριν, δηλαδή δεν μπορεί να πας κατευθείαν στη Χάγη με βάση τη συμφωνία, γιατί είναι τόσο λεπτομερής και τόσο ασφικτικά δεμένη η χώρα με αυτό το πράγμα που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, που αφενός έδεσε τη χώρα, αφετέρου όμως άφησε περιθώρια στην Σιλάνοσκα και στον κάθε Σκοπιανό αξιωματούχο να μπορεί να επικαλείται και να παίζει. Τι είπε η Σκοπιανή πρόεδρος, λέει: Εγώ είπα ότι είμαι πρόεδρος των Μακεδόνων, εντός εισαγωγικών. Έτσι. Yeah. Η συμφωνία των Πρεσπών δυστυχώς τους έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα να προσδιορίζονται ως Μακεδόνες, εντός εισαγωγικών πάντα. Αλλά το κράτος να αποκαλείται Βόρειο. Το κράτος, αλλά δεν είναι εργόμενες, δεν είναι εναντιόλων, δεν είναι Βόρειο Μακεδόνες. Είναι. Άρα αυτοί παίζουν τώρα με τα κενά της συμφωνίας των Πρεσπών. Ακόμα και αν κατοχυρώσαμε, λέει. Τις κατοχυρώσαμε και ακόμα και αν η Ελλάδα ήθελε να τις καταγγείλει, δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στη Χάγη. Γι' αυτό καλέσανε και εγκάλεσε και την πρόεδρο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, και της είπε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ακύρωσης της ορκομοσίας. Βεβαίως. Πριν από λίγη ώρα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Sky και διαβάζω εδώ τώρα για την πρόκληση της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι, αναφερόμενο στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κ. Κασελάκης υιοθετεί τις χειρότερες συνήθειες του προκατόχου του. Και είπε ακόμη ότι προειδοποίησαμε μια σαφή μου δήλωση ότι οποιαδήποτε απόκληση από τη Συμφωνία των Πρεσπών θα έχει σοβαρές συνέπειες στη σχέση μας με την Βόρεια Μακεδονία. Δεν θα κυρώσουμε τα μνημόνια, όσο δεν είμαστε απολύτως πεπισμένοι ότι η άλλη πλευρά δεν συμμορφώνεται. Καλά, αυτό λογικό. Αυτό λογικό. Καλά, 5 χρόνια γιατί δεν τα κύρωνε τα μνημόνια. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ του φταίει. 5 χρόνια γιατί δεν κυρώνε τα μνημόνια. Κυρώσουμε τα μνημόνια. Έχοντας και την πλέον φιλική κυβέρνηση υπέρ της Συμφωνίας. Ευτυχώς που δεν τα κύρωσε. Ευτυχώς που δεν τα κύρωσε. Λέω γιατί θα έχει χάσει το. Γιατί τώρα δεν θα είχαμε τελευταίο πλεονέκτημα κανένα. Ένα από τα μνημόνια. Σας ακούω με διακοπές, δεν έχω καταλάβει. Γιατί τι θα παθαίναμε αν είχε κυρώσει η κυβέρνηση τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Συγγνώμη, εδώ χαθεί η λογική. Αντρέα, ξέρει, λένε τα μνημόνια μέσα. Τώρα τα μνημόνια. Τι θα είχαμε. Εδώ λέω, έχει χαθεί. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν λογική καμία. Δηλαδή είναι παράνοια αυτό που λέει. Αμφιβάλλω αν έχουν ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη. Αμφιβάλλω, Αντρέα, συγγνώμη. Αν έχουν ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη. Αμφιβάλλω αν έχουν ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη το τι λένε. Το ότι δεν κυρώθηκαν μέχρι τώρα ενδεχομένω για άλλου λόγου. Αυτό το ακούω προφανώ. Γιατί ενδεχομένω. Όχι, μισό λεπτό. Το ένα από τα μνημόνια λέει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να βοηθήσει τα Σκόπια. Λέει, το ένα από τα μνημόνια, προφανώς δεν έχουν ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη. Λέει, ένα από τα μνημόνια λέει ότι θα πρέπει η Ελλάδα να βοηθήσει τα Σκόπια στην ενταξιακή του πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, φαντάζομαι η Ελλάδα να το έχει κυρώσει, να είναι υποχρεωμένη να του βοηθά τη στιγμή που αυτό το παραβιάζουν. Αυτό δεν έχει Αυτό είναι αστεία πράγματα. Έτσι εντάξει τώρα, είναι αστεία. Δεν υπάρχει. Ακούστε δεν τώρα. Αυτά που λέτε υπάρχει, δεν υπάρχει μια σκοπιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης η οποία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο εσωτερικό της να προχωρήσει την κύρωση των μνημονίων για τη Βόρεια Μακεδονία. Καλώς κάνει. Και η πολύ μεγάλη σκοπιμότητα και το πολύ μεγάλο πρόβλημα λέγεται Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ελέγχει περίπου το 30-35% της κοινοβουλευτικής δύναμης. Δεν ξέρω εγώ τι. Δεν τα ξέρω ακριβώς. Νομίζω κάπως έτσι τέλος πάντων. Και έχει τόση ακόμα δύναμη και... ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω. Βλέπετε τώρα την αντίθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Υπουργού Εσωτερικών. Εξωτερικών του κ. Γραμπερίδη. Παρά τον Πρωθυπουργό που έγινε. Ναι, ναι. Όχι, παρά τον Πρωθυπουργό που έγινε. Ναι, κόλλησα. Ο Μάκης Βορύδης. Λοιπόν. Του Μάκη του Βορύδη. Yeah. Λοιπόν, είναι εμφανώς ότι η Νέα Δημοκρατία διχοτομείται στο θέμα των Πρεσπών και της Συμφωνίας.
Και δεν γίνεται για πράγμα το οποίο προσπάθησε και συμφώνησε, αλλά την τελευταία στιγμή χάλασε η Ντόρα Μπακογιάννη το 2005, να γυρνάει η Νέα Δημοκρατία, ενώ έπρεπε να ψηφίσει και με τα δύο χέρια τις πρέσπες το 19, να προσπαθήσει να δημιουργήσει πρόβλημα ανταγωνιζόμενη μια ανιστόρητη πρόεδρο δημοκρατία που έχει βγει εκεί πέρα και να το κάνει πρόβλημα το 25. Αυτό δεν γίνονται αυτά. Δεν έχουν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν νόημα. Το πρόβλημα στα Σκόπια, το Σκοπιανό, έχει ονοματεπώνυμο. Έτσι. Το όνομα είναι Συμφωνία των Πρεσπών. Το όνομα είναι Συμφωνία των Πρεσπών και το επώνυμο είναι Αλέξης Τσίπρας. Η υπογραφή που έβαλε έχει μπλέξει τη χώρα και έχει δέσει χειροπόδαρα με μια συμφωνία η οποία η χώρα έδωσε αυτά που ήταν αδιανόητο. Επειδή έχω παρακολουθήσει. Έλυσε. 60 ετών. Έλυσε. Έχω παρακολουθήσει τι διαπραγματεύσει και το Σκοπιανό με τα Σκόπια από τον Ήμπη πάνω από 20 χρόνια. Αυτά που δόθηκαν ήταν εκτός. Στο μυαλό ορισμένων που πουλάνε σαν ο πατριωτικό. Συγγνώμη που το λέω και έτσι. Λαύρο, υπάρχει μια άποψη αυτό που λέει ο Ανδρέας. Βόρεια Μακεδονία είναι το όνομα, Μακεδονία είναι κατοχυρωμένη από εδώ. Βόρεια Μακεδονία είναι το όνομα. Δεν υπάρχει κανένα, ούτε αλυτρωτισμός υπάρχει, ούτε τίποτα. Και έπρεπε όλα αυτά τα βήματα και για τα βιβλία και για τις πινακίδες και όλα αυτά να είχαν γίνει. Λοιπόν. Συγγνώμη, μια και το αναφέρει ο Ανδρέας, τα Σκόπια δεν έχουν τηρηθεί συμφωνία ούτως ή άλλως. Δηλαδή αυτό που είναι τώρα με τη Σιλάνοφσκα είναι αν θες το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί άλλαξε... Είμαι ο μόνος άνθρωπος που μάθες να το λες στο. Αυτό που έγινε λόγω της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο ήρθε να προσθεθεί στα υπόλοιπα. Γιατί και με την προηγούμενη δίθεν φιλική κυβέρνηση, δεν έχει εφαρμόσει τίποτα. Έτσι. Δηλαδή αυτά που έπρεπε να εφαρμόσουν εσωτερικά, βιβλία, διαβατήρια. Δεν εφάρμοσε. Κάνεις λάθος. Η ελληνική δεν εφάρμοσε. Η ελληνική έπρεπε να συγκαλεί κάθε χρόνο την επιτροπή που να βλέπει τα βήματα που πρέπει να γίνουν και μια σειρά τέτοια πράγματα. Πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εμείς δεν συγκαλέσαμε ποτέ την επιτροπή. Τελικά δεν έχει λύσει τίποτα, έτσι. Χειρότερα τα κάνει. Δεν έχει λύσει τίποτα. Είναι τρομερό, είναι μια συμφωνία η οποία επιβλήθηκε, επειδή οι Γερμανοί θέλουν να λύσουν το θέμα, έτσι, επιβλήθηκε έξω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς το υπέγραψε. Αυτό που ήταν αδιανόητο, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, επειδή έχω παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις επί 20 ετία, αυτά τα οποία δόθηκαν ήταν εκτός συζήτησης και όποτε ετίθεται από τον ΙΜΣ, από οποιοδήποτε, ήταν εκτός. Γι' αυτό και τελείχθηκε το θέμα τόσα χρόνια. Και βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και επιθυμίζω και τη Μέρκελ που είχε έρθει εδώ πέρα και δεν ήταν ενθουσιασμένη. Και να ρωτιέται κανείς γιατί η Γερμανία καγκελώρησε ότι λένε ενθουσιασμένη για μια συμφωνία που αφορούν την Ελλάδα με τα Σκόπια. Γιατί οι Γερμανοί ήθελαν. Η σύνθετη ονομασία δέσμευε όλα τα κόμματα από την αριστερά μέχρι το κέντρο. Η σύνθετη ονομασία θα είχε και το όνομα Μακεδονία μέσα. Πανηγυρίζετε λες και θα λέγεται Βόρεια Παππούα. Έχει ξεχάσει. Πάντως δεν φαίνεται βέβαια να έχουν λυθεί τα θέματα. Υπάρχουν εκκρεμότητες πολλές όπως αντιλαμβανόμαστε. Αστεία πράγματα. Υπέγραψαν τα αδιανόητα. Και τώρα πληρώνουμε αυτό το πράγμα. Πληρώνουμε μια συμφωνία η οποία ήταν. Η οποία το μόνο. Το πρόοδου των θεμάτων κτλ. Πληρώνουμε τώρα μια συμφωνία η οποία στο μόνο. Τίποτα δεν πληρώνουμε. Την κουταμάρα κυριολεκτικά πληρώνουμε. Μα Ανδρέα, πληρώνουμε. Όταν βγαίνει και ορκίζεται στο όνομα της Μακεδονίας και όχι της Βόρειας Μακεδονίας, πληρώνουμε. Πληρώνουμε μια συμφωνία η οποία στο μόνο. Υπεγράφει, αλλά δεν τηρείται από τους γείτονες. Η οποία στο μόνο στο οποίο ήταν εντελεχής και φρόντισε να μην υπάρχει κενό ήταν να έχει δέσει τη χώρα τις δικές μας υποχρεώσεις, να μην υπάρχει κενό. Στους Σκοπιανούς άφησε 1,000 τρύπες. Γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε τώρα. Λύση υπάρχει από την κυβέρνηση, μπορεί να διεκδικήσει με επιδιώξη λύση. Έχει, η συμφωνία προβλέπει και αυτό μέσα δυστυχώς. Δηλαδή έχει πολύ σημασία. Τι θα σερνόμαστε πάλι, διέπεται από τη συνθήκη της Βιέννης για τις συμφωνίες. Έχει συγκεκριμένα στάδια, τα αναφέρει μέσα. Δηλαδή μπορεί η Ελλάδα, ακόμα και αν την παραβιάσουν οι Σκοπιανοί, δεν μπορεί να την καταγγείλει. Έχει συγκεκριμένα, πρέπει να προσφύγουμε στις καλές υπηρεσίες του γραμματέα του ΟΗΕ, μετά αν δεν αυτό στη Χάγη. Και έχει άλλα βήματα. Έχει δηλαδή γραφειοκρατία μεγάλη που διαδικασία που χρονίζει κλπ. Γι' αυτό λέω ότι δεν στη χώρα χειροπόδαρα. Λοιπόν, άρα θα σερνόμαστε όπως σερνόμαστε έτσι τα προβλήματα, θα τα λιβανίσουμε όπως τα λιβανίζουμε και με την Κοιτάξτε, Τουρκία. Κοιτάξτε, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία δεν λύνονται. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι φορτώνονται στις επόμενες γενιές. Η ιστορία. Η Τουρκία προετοιμάζει τις γενιές τις δικές της για τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Και θα τα βρούμε μπροστά. Όταν ο Έλληνας των επόμενων γενεών θα έχει άλλο μενταλιτέ και το βλέπουμε και το ζούμε και τώρα, έτσι. Μα γυρίσει αυτό, αλλά αυτό που λες. Θα είναι φανατισμένο. Όχι μόνο φανατισμένο, θα έχει και μία. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να φανατίσουμε και εμείς τον κόσμο εδώ πέρα. Όχι, καμία περίπτωση.
Ας παραδώσουμε τη χώρα, δεν πειράζει. Σε καμία περίπτωση. Αν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ θα υπέγραφε γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες εκπαιδευτικές. Μόνο οι φανατισμένοι, ακριβώς το αντίθετο, μόνο οι φανατισμένοι έχουν να χάσουν. Όποτε υπήρξε φανατισμός και στην εξωτερική πολιτική, χάσανε κομμάτια του ελληνισμού. Πρέπει να σας θυμίσω. Θύμισε μας, Ανδρέα. Πώς χάθηκε η Μικρά Ασία. Φανατισμός ήταν η απελευθέρωση. Συγγνώμη. Φανατισμός ήταν η εκστρατεία. Φτάσανε μέχρι την Άγκυρα. Από παλαβό εθνικισμό ορισμένο φτάσαμε εκεί πέρα που φτάσαμε. Πώς χάθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι χάθηκε. Από το περίφημο έτοιμο της Ξένης. Ωραία, ανοίγουμε μεγάλα θέματα. Είναι διαφορετικές αναγνώσεις της ιστορίας. Απαντάμε φανατισμούς. Αν δεν υπήρχε... Ακραίες προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική. Ανδρέα, αν δεν υπήρχε αυτό... Η εξωτερική πολιτική... αυτό που εσύ ονομάζεις φανατισμό, η Ελλάδα δεν μέχρι την έγινε και δεν γνωρίσαμε τώρα. Αντίο. Δεν θα κάνουμε... Δεν θα γυρίσουμε 50 και 60 χρόνια πίσω. Πάντως, με τη γειτονιά που έχουμε, που είναι με τα νύχια έξω και τα δόντια έτοιμα να αρπάξουν, χρειάζεται και εμείς να είμαστε λίγο πιο ωραίοι. Υπάρχει ψευδέστηση. Έχουμε συγκεκριμένες διαφορές με την Τουρκία, οι οποίες μπορούν να πληθούν. Είμαστε πολύ με το Γάντι. Υπάρχει ψευδέστηση ότι αν η Ελλάδα... Να κάνουμε κανένα πόλεμο, να τους δείχνουμε. Αυτό που κάνω... Αλλά λειτουργήψη τόνοι ενίοτε... Διπλωματία χρειάζεται για να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν λύνονται δυστυχώς τα πράγματα. Εκεί που έχουμε... Η περιοχή είναι γεμάτη πολέμους, Ανδρέα. Αφήστε τη και μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Η περιοχή είναι γεμάτη πολέμους και έχει γείτονες για τους οποίους η άσκηση στρατιωτικής βίας είναι μέσα στις επιλογές τους. Όταν εσύ λες δεν θα πολεμήσω σε καμία περίπτωση, λέω ωραία, πολύ ωραία, θα σε πιέσω μέχρι να παραδώσεις. Αυτό λοιπόν, ανεξάρτητα από τη σκέψη. Δεν πρέπει να λέγεται. Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να λέγεται αυτό το πράγμα. Ως πρώτη λύση στον πόλεμο. Προφανώς όχι. Μα δεν είναι η διπλωματία ή πόλεμος. Υπάρχει και μια μέση οδός. Όχι, υπάρχουν τα διάμεσα στάδια. Δεν υπάρχει μέση. Υπάρχουν τα διάμεσα στάδια. Δεν είμαστε με το όπλο παραπόδα. Δεν υπάρχει διπλωματία, δεν υπάρχει διπλωματία πουθενά στον κόσμο χωρίς το όπλο παραπόδα. Ακόμα και στις πιο ίσχυες γειτονιές. Αυτό είναι αλφαβήτα, προφανώς. Αλφαβήτα, δεν υπάρχει πουθενά διπλωματία χωρίς το όπλο παραπέδα. Ούτε στην Ευρώπη πουθενά. Ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία. Δεν υπάρχει κράτος. Είμαστε όχι παράποδα, επισκοπών είμαστε. Δεν υπάρχει διπλωματία η οποία δεν στηρίζεται από στρατιωτική ισχύ πουθενά. Στις πιο ήσυχες περιοχές, είτε μιλάμε για τη Γαλλία, είτε μιλάμε για την Ολλανδία, είτε μιλάμε για τη Σουηδία, είτε μιλάμε για τη Φιλανδία. Έτσι. Η Φιλανδία, η Σουηδία, η οποία είναι από τις πιο ήσυχες περιοχές, μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Δεν απλά με το όπλο παράποδα. Εκεί έχουν τα καταφύγια μέσα στο σπίτι τους ακριβώς για να μην έχουν πόλεμο. Υπάρχουν διάφορα τα οποία λέγονται και δημιουργούνται εντυπώσεις. Μισό λεπτό, Ανδρέα. Η Σουηδία, την οποία την έχουμε και ως πρότυπο έτσι, χώρας, ναι. Η Σουηδία ετοιμαζόταν όλη την περίοδο του ψυχρού πολέμου, ακόμα και σήμερα, να αντιμετωπίσει τη Ρωσία μόνη της. Γιατί οι δυνάμεις έχουν πολύ σοβαρό στρατό. Έχει διπλωματία με το όπλο παραπόδα η Σουηδία. Η Φιλανδία επίσης έχουν τα σπίτια τους καταφύγια. Θέλω να σου πω ότι αυτές οι χώρες οι οποίες παρουσιάζουν ως δίθεν πρότυπα είναι χώρες οι οποίες έχουν διπλωματία γιατί έχουν σοβαρή, πολύ σοβαρή. Έχουν εξασφαλίσει, λες, το άλλο το κομμάτι. Μα δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Πολύ περισσότερο στη δική μας περιοχή, δεν το συζητάω γιατί η περιοχή μας έχει. Εμείς είμαστε περιτριγυρισμένοι. Έχει αγέλες λοιπόν. Αλλά και σε χώρες η Ευρώπη δεν είναι ένα ίσχο πεδίο. Επειδή ξεχαστήκαμε με τα πολεμικά και με τα ψυχοπολεμικά, η Ευρώπη είναι κατεξοχήν πεδίο πολέμου. Ησυχάστηκε τα τελευταία 70 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι θα για πάντα. Η ιστορία θα επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι πρέπει αυτού πρόκειται. Κλείνουμε αισιόδοξα ότι έχουμε πολέμου μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λάβρος Καλαρίτσης, Ανδρέας Πετρόπουλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είχαμε ώρα πολύ να μας τα λέγατε, να τα συζητούσαμε. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες μας. Πάμε στις εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα νέα. Όπου συναγερμό στη Σλοβακία, όχι μόνο στη Σλοβακία, γιατί είναι πανευρωπαϊκό το σοκ από τις σφαίρες των Φίτσο, θορυβήθηκε όλη η Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα, ενώψει κιόλας και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το καλοκαίρι τον Αύγουστο λοιπόν του 24, έχουμε να δούμε πόλεις αστακούς. Μεγάλες ανατροπές στην εκπαίδευση. Όλο το σχολείο στον υπολογιστή. Τι ανακοινώνουν αύριο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας. Έρχονται λοιπόν αλλαγές. Η επόμενη μέρα των πρεσπών. Τι θα γίνει αν. Απαντήσεις λοιπόν
σε πιθανά ενδεχόμενα τροπές και εξελίξεις. Αποκαλύψεις πώς οι Τούρκοι ξεπλένουν το ρώσικο πετρέλαιο. Σήμερα συνάντηση γιατί ο Πούτιν πάει στο Πεκίνο. Εφορία τα 30 μυστικά για να πληρώσετε λιγότερο φόρο εισοδήματος. Επιστήμη, οι πρωτεΐνες που δείχνουν τον καρκίνο 7 χρόνια νωρίτερα. Αυτό είναι ωραίο ρεπορτάζ. Και Στεφανία Γουλιώτη στα νέα, οι σύγχρονες γυναίκες και το δίλημα ζωή ή καριέρα. Απόψε να πούμε ότι έχουμε την πρεμιέρα, στο το Μέγα. Μαέστρο κάνει πρεμιέρα στο Μέγκα. Για όποιον δεν έχει δει την πρώτη σεζόν, να τη δει και να δει και τη δεύτερη και τη σημερινή πρεμιέρα, γιατί θα σας πω προσωπική μου εμπειρία. Εγώ δεν είχα δει το Μαέστρο. Σε ένα συνδρομητικό κανάλι έβαλα, το είδα τέλος πάντων και το είδα όλο μέσα σε μια μέρα. Ήταν τόσο δηλαδή breathtaking και ελκυστικό. Καλά, και η Στεφανία Γουλιώτη βέβαια είναι εξαιρετική ηθοποιός, εξαιρετική σε αυτό που κάνει και πολύ έτσι σου εκπέμπει και δύναμη, ρόμη, σωματική, που και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα συγκριτικό. Ένθετο λοιπόν η ομάδα με τα νέα, εσύ θα μας τα πεις, τα ποδοσφαιρικά, τι έγινε Ολυμπιακός ΑΕΚ. 2-0. Και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 4-1. Η επόμενη αγωνιστική που Κυριακή κρίνεται ο τίτλος Άρης ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με νίκη κατακτά το πρωτάθλημα, ναι, και μόνο με νίκη απέναντι στον Άρη. Στις ισοβαθμίες, σε περίπτωση δηλαδή που η ΑΕΚ νικήσει στη Λαμία. Τι και θα ο Άρης γίνει αν ισοβαθμίσουν. Νικήσει το ΠΑΟΚ, θα το πάρει η ΑΕΚ. Θα το πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Ωραία. Αυτά λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Καθημερινή, ο Μητσοτάκης στο εκλογικό ναρκοπέδιο του Βορρά, περιοδίωσε του Πρωθυπουργού σε δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία περιφέρειες. Αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Πρωθυπουργός βγαίνει ακόμα πιο μπροστά, αυτό που έχει κάνει την πρώτη στιγμή του προεκλογικού αγώνα, και τώρα θα το κάνει ακόμη πιο έντονα, εκεί που πονάει η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά. Σφαίρες στην καρδιά της Ευρώπης. Σοκ προκάλεσε χθες η πρώτη επίθεση δολοφονίας εναντίον ενός εν ενεργεία Πρωθυπουργού στην Ευρώπη, επί τα αποκίνη του Σουηδού Ούλοφ Πάλμε το 1986, πραγματικά. Υποχρεωτικό το IRIS για όλες τις επιχειρήσεις από το Μάρτιο του 2025. Σε επικίνδυνες περιοχές 50.000 Έλληνες για τις πλημμύρες. Σπάνε οι γραμμές της Ουκρανίας. Ακύρωσε όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό ο Ζελένσκι. Προχωράει μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας, προχωρούν τα ρωσικά στρατεύματα. Ερντογάν, τρομοκρατικό κράτος στο Ισραήλ. Διχάζει ο κόκκινος Κάρολος. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή τώρα. Ασκήσεις επιχάρτου στο Υπουργείο. Εφημερίες κάθε μέρα σε όλα τα νοσοκομεία. Καλύτερη υγεία με τα φτερά της τεχνητής νοημοσύνης. Μακάρι η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει σε ένα τόσο ευαίσθητο και απαιτητικό τομέα όπως είναι η υγεία. Μπας και βρούμε την υγεία μας. Ποιητής πυροβόλησε 5 φορές τον Πρωθυπουργό Φίτσο. Ευρωεκλογές. 100.000 υποψήφοι για 68.851 θέσεις στα ΕΗ. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Γιατί από αύριο τελειώνουν τα μαθήματα. Μακάρι ο κάθε υποψήφιος να περάσει στη σχολή της προτιμήσεώς του. Αλλά ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, δεν βαριέστε. Υπάρχουν και οι δεύτερες ευκαιρίες. Και η ζωή αρκεί δεν τελειώνει. Κάθε φορά να κάνετε έντιμη, φιλότιμη προσπάθεια. Να διαβάζετε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πρόβλεψη καρκίνο από το αίμα 7 χρόνια πριν εκδηλωθεί. Αγοράκι ξεχασμένο σε σχολικό λεωφορείο, το είδαμε. Αύξηση έως 15% τον άλλο μήνα στα τιμολόγια του ηλεκτρικού. Και έχουμε και τα air condition από εδώ και πέρα, από εδώ και μπρος. Μυτιλινέως, έτσι ανατινάχθηκε η οικονομία μετά από το Σιμίτι. Μειώνονται και παγώνουν τα επιτόκια στις ρυθμίσεις χρεών. Ελεύθερος τύπος. 3 στους 4 εισάγονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ειδήματα και δημόσια ΙΕΚ. Τι φέρνει ο νέος ψηφιακός χάρτης, βρείτε το ακίνητό σας με ένα κλικ. Φουντώνει κόντρα Κασελάκη Τσίπρα με φόντο της Πρέσπες. Σοκ από τη δολοφονική επίθεση κατά Φίτσο. Τι σύνταξη θα πάρουν όσοι χρωστούν έως 30.000 ευρώ. Αλλαγές στις αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε διαβούλευση ο νέος κανονισμός της ΕΛΓΑ. Και αγκαλιά με τον τίτλο. Ο ΠΑΟΚ 4-1 τον Παναθηναϊκό στο συν 2 από την ΑΕΚ. Ο θρύλος καθάρισε τον ντέρμπι 2-0 την ΑΕΚ που ελπίζει στον Άρη. Εδώ τώρα διαβάζω σε σχέση με τη γυναικοκτονία το πρωί, ναι, ότι 3 φορές λέει είχε καταγγείλει το σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία η 40χρονη που δολοφονήθηκε. Μάλιστα. Ναι, και στο πρόσφατο παρελθόν, όσο και προ-δεκαετίας είχε απευθυνθεί στις αρχές, 3 φορές και τον είχε καταγγείλει. Η πρώτη καταγγελία έγινε 3 Απριλίου του 2013. Από το 2013. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, τι πέρασε η γυναίκα αυτή. Ήταν η τελευταία καταγγελία στις 7 Μαΐου του 2024 για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση. Ο άνδρας συνελήφθη, λέει, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ενώ έλαβε ρητή δικάσιμο για την Παρασκευή 17 Μαΐου του 2024. Και τι έγινε τελικά. Τι έγινε.
το έγκλημα. Τι να πω. Πάμε λοιπόν τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Στα κρυφά, 250 κοντέινερ με οπλισμό στην Ουκρανία. Αποκάλυψη. Η προθυμότερη των προθήμων ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αμερικανικό «Σπεύσατε». Με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά. Χιλιάδες διαδηλωτές στην Αθήνα. Στο ΣΥΤΙ και στις κτίσεις του στέματος ξεπλένεται το 40% του παγκόσμιου μαύρου χρήματος Μεγάλη Βρετανία. Και Υπουργείο Υγείας, σκανδαλώδης εγκύκλος, ανατρέπει την επετηρίδα για ειδικότητα. Προσέξτε τώρα εδώ στην κόντρα. Έγινε θαύμα, λέει, στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το διαγωνισμό του υποδρόμου. Εντύπωση προκαλεί στον νομικό κόσμο της χώρας η σπουδή του ανώτατου δικαστηρίου στην ένσταση που υπέβαλε ο σύζυγος Ντόρας Μπακογιάννης, Σίδωρος Κούβελος. Μάλιστα. Μέσα σε μία μέρα προσδιορίστηκε η δικάσιμος την ώρα που υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος βαλτώνουν για δεκαετίες. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Παγκόσμιο σοκ και αποτροπιασμός για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Φίτσο. Στέφανος Κασελάκης, η ακρίβεια φτωχοποιεί με εκθετικό τρόπο τον ελληνικό λαό. Και χιλιάδες φορολογούμενοι αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των τεκμηρίων. Πάμε στο ριζοσπάστη. Μήνυμα ελπίδας και νεανικής αντεπίθεσης στο σάπιο σύστημα με πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Οι νέοι και οι νέες μπορούν να ακουστούν δυνατά στις 9 Ιούνιου. Με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωση λοιπόν του γραμματέα. Στην τελική ευθεία της μάχης των ευρωεκλογών δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο μπαλμό λοιπόν και το σιγμό των ευρωεκλογών ο ριζοσπάστης. Το ποντίκι, όπως πάντα, έχει ένα πολύ εύστοχο επιτυχημένο σκίτσο στην πρώτη του σελίδα. Αυτό θα δούμε τώρα. Πάμε λοιπόν, από τη μια πλευρά έχει δανειστεί το τρέιλερ του κυρίου Κασελάκη για τις προεκλογικές εκστρατείες και λέει έπρεπε να το περιμένει ο Στέφανος ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις για το προεκλογικό τροχόσπιτο. Αν το έχουμε να το δούμε, αλλιώς θα περάσουμε στην επόμενη εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Λοιπόν, πάμε στο On Time. Σάλτο μορτάλε για τον Ερμή. Έπεσε από τον πέμπτο όροφο το 23χρονο μοντέλο του GNTM. Προσπάθησε να τον πιάσει ο πατέρας του, αλλά του γλίστρησε μετά από τα χέρια του. Μέσα από τα χέρια του. Να πούμε ότι αργότερα φιλοξενούμε στην εκπομπή την κυρία Σταυροπούλου, την ψυχολόγο, και είναι αυτό ακριβώς που θέλω να τη ρωτήσω. Πώς ένα παιδί τόσο πολλά υποσχόμενο βρέθηκε σε αυτή τη δεινή θέση που τελικά αυτοκτόνησε και δεν πρόλαβα να κάνουν τίποτα οι γονείς του. Θέλω να το διερευνήσουμε. Για 4 χρόνια ήταν στο GNTM. Ναι, για να μας ακούσει ο κόσμος, οι γονείς που μπορεί το παιδί τους να το νιώθουν έτσι να είναι λίγο εσωστρεφές. Έχει κλειστεί στον εαυτό του πολύ το τελευταίο διάστημα. Ναι, ναι. Αγωνία για το Σταρόβα. Με εγκεφαλικό στο Τζάνιο, τι λένε οι γιατροί για την υγεία του. Συνέχεια στο πλευρό του η σύντροφός του Άννα Σπαθάκη. Περαστικά να πούμε στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Και διάσωση ατίθασου σκυλάκου με σοπέλαγα. Το έχω δει από προχθές αυτό. Πολύ εντυπωσιακό το βίντεο αυτό. Όπου ένας YouTuber, ο οποίος έκανε κανό καγιά και αθλητής βέβαια, μέσα στη θάλασσα, εκεί καθώς έκανε κανό, εντόπισε ένα σκύλο, ένα κυνηγό σκύλο, το οποίο λέει το καημένο είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Και τον ονόμασε ο Αλάτης, επειδή τον βρήκε μέσα στη θάλασσα, αλμυρό. Πάμε. Λοιπόν, το ποντίκι το έχουμε τώρα, να το δούμε αυτό παρακαλώ, γιατί το σκίτσο είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως πάντα βέβαια, να μου αρέσουν ιδιαίτερα. Να το, προσέξτε τώρα εδώ το τροχόσπιτο, το προεκλογικό τροχόσπιτο όπως το λέει, πρέπει να το περιμένει ο Στέφανος ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Αριστερά, καλύτερη ζωή. Και δεξιά, του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, μία είναι η ζωή και δεν υπάρχει καλύτερη. Η γεωπολιτική της ψηφοθυρίας, βασικός τίτλος πάνω, στρατηγική πίσω από τους περιοδίους του Μητσοτάκη και οι ευαίσθητες περιοχές της χώρας. Στα καυτά σημεία και έμεση στόχη Κασελάκη και Ανδρουλάκη στη μάχη της δεύτερης θέσης. Και περνάμε και στα αθλητικά. Πάμε στην Sport Day για να κλείσουμε την ανάγνωση του σημερινού τύπου. Εδώ λοιπόν, πρωτοσέλιδο πανηγυρικό με τον μεγάλο πρωταγωνιστή των Ερυθρολεύκων χθες στο 2-0 επί της ΑΕΚ που έβαλε και τα δύο γκολ τον Πορτογάλο, τον Αντρέ Όρτα. Κεντρικό πρόσωπο μπροστά και τους υπόλοιπους συμπαίκτες, το Φορτούνης. Και η άλλη, Μάγκας, λέει η εφημερίδα, την έκανε μια χόρτα. Εξυπνώ γιατί το όρτα έχει μπροστά το H. Πρωταγωνιστής του Ντέρμπι Όρτα που πέτυχε και τα δύο γκολ των Ερυθρόλευκων. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό αποθέωση για τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ με τον κόσμο να παραλυρεί. Ήταν γεμάτο το γήπεδο χθες. Και να ζητεί μετεπιτάσιο στην κούπα του Conference League. Για κλάματα η Ένωση, κακή εμφάνιση η ΑΕΚ. Πραγματικά δράμα για την ομάδα του Αλμέιδα που βλέπει να της ξεφεύγει ο τίτλος παρά το γεγονός ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί του ΠΑΟΚ, αυτό που λέγαμε πριν. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη στο Βικελίδης απέναντι στον μεγάλο, στον άσπονδο φίλο της πόλης, τον Άρη, τον ιστορικό εχθρό του. Πώς ήρθαν τα πράγματα, τελευταία αγωνιστική, να παίζει το Άρης ΠΑΟΚ και να παίζει το τίτλος, αν θα το στερήσει ο Άρης του ΠΑΟΚ.
Το πρωτάθλημα Τούμπα, ΠΑΟΚ για φίλη με έκανε ό,τι ήθελε τον θλιβερό Παναθηναϊκό. Ζίβκοβιτς 2, Τάισον και Βιρίνια, η σκόρη του κεφάλου 4-1. Το τελευταίο βήμα του με νίκη την Κυριακή στο Βικελίδης, η ομάδα του Λουτσέσκου στέφεται πρωταθλήτρια και ζρίξει ΑΕΚ όσα γκολ θέλει στη Λαμία. Λαμία Άρης 2-4, καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο για τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης. Άσος ημίχρονο 2, τελικό η γηπεδούχη προηγήθηκαν 2-0, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν τα πάνω κάτω. Ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 92-75 στο μπάσκετ, γκάζωσε με Μιλουτίνοφ, Περιστέρι Κολοσσός 79-63. Παναθηναϊκός παράνοια για το νέο ΟΑΚΑ και η βαθμολογία ΠΑΟΚ 77, ΑΕΚ 75, Ολυμπιακός 73, Παναθηναϊκός 71, πριν από την τελευταία στροφή. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, να ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα. Στις ηλεκτρονικές απάτες. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, δεν το επιλέγεις να ασχοληθείς, σου έρχεται ουρανοκατέβατο. Και αναφερόμαστε ασφαλώς στο θέμα της ηλεκτρονικής απάτης, όπου 10 θύματα την ημέρα έχουν καταγραφεί μέσα στο 2023. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Κορμά, εκπρόσωπο Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τι κάνετε, κύριε Κορμά, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κορμά, καλημέρα. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό, κύριε Κορμά, δηλαδή 10 θύματα καθημερινώς μέσα στο 2023. Ναι, και το οποίο θα αυξάνεται ραγδαία. Ιδίως με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου πλέον τα πράγματα περνάνε σε άλλη διάσταση και προφανώς δεν έχουμε, ο παγκόσμιος ιστός δεν έχει πάρει δικλείδες ασφαλείας και θα ζήσουμε πολύ πολύ χειρότερα πράγματα. Αυτό που έτσι να δούμε λίγο, να μαντέψουμε κάτι το οποίο θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα και καλό είναι οι τηλεθεατές μας να το λάβουν υπόψη τους, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί κάποιος να παίρνει τηλέφωνο και να χρησιμοποιεί τη φωνή του παιδιού μας, του οποιοδήποτε, του συζύγου μας και να ζητάει χρήματα ή να λέει ότι συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει να με βοηθήσετε και οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο δύσκολο θα είναι και ίσως σιγά σιγά πρέπει λίγο να μπούμε στη διαδικασία. Άρα δηλαδή θα είναι πιο αληθοφανής η απάτη και πιο τώρα απάτη και επαγγελματική εντός εισαγωγικών το βάζω. Θα είναι δηλαδή πιο οργανωμένο το έγκλημα, να το πω έτσι. Ναι, δεν υπάρχει κανένας δείκτης ασφαλείας. Εγώ λέμε τώρα. Φαντάζομαι ότι όσο θα εξελίσσεται, άλλωστε θα προοδεύει η τεχνητή νοημοσύνη, θα φτάσουμε ακόμα και στο σημείο να κάνει βιντεοκλήση και να έχει αλλάξει ακόμα και το πρόσωπο για να είναι. Να είναι ο γιος ή η κόρη ή δεν ξέρω τι το συγγενικό πρόσωπο. Ήδη με τη φωνή γίνεται. Πλέον ξεκίνησε να γίνεται. Θα φτάσουμε και στο βίντεο. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο η ηφαιρία του ανθρώπου να λειτουργήσει, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά, να διασταυρώνουμε μέχρι και να έχουμε και κωδικούς μεταξύ μας πια προτείνω. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει. Αν έχουμε κωδικούς, δηλαδή μία λέξη για παράδειγμα, για να αναγνωρίσει ο ένας τον άλλο. Μια οικογενειακή λέξη. Ναι, όσο και αν ακούγεται λίγο τραβηγμένο. Όπως κάναμε στα φυλάκια, κύριε Κορμά, σύνθημα παρασύνθημα στρατό. Ναι, μπράβο, με το σύνθημα παρασύνθημα θα γυρίσουμε σε αυτές τις εποχές. Εγώ ξέρετε, θυμήθηκα κάτι ταινίες με μαφιόζους. Που για να τους ανοίξει ο άλλος ήταν μέσα στο κρυσφύγετο, να πούμε, έπρεπε να πει μία κωδική λέξη, αυτό μία είναι. Ονομασία κωδική. Αυτό λέμε, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, να υπερισχύσουμε τις τεχνητές νοημοσύνες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να προστατευτούμε με κάποιο τρόπο. Άλλα μέτρα προστασίας, πρόληψης, πρόβλεψης, να είμαστε υποψιασμένοι περισσότερο, ακόμη πιο πολύ, κύριε Κορμά. Προφανώς, ας πούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Γίνονται απάτες, δίνουμε το κωδικό που μας στέλνει η τράπεζα, το εξαψήφιο μέσα στο Viber συνήθως. Θέλω να μας πείτε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, προκειμένου να εντυπωθούν στο μυαλό όσων μας βλέπουν, όσων μας ακούν, οπότε να έχουν το νου τους, να είναι λίγο πιο υποψιασμένοι, πιο καχύποπτοι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν στη πιο συνηθισμένη απάτη που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι ζητούν κωδικούς, ας πούμε στο Viber μηνύματα, το εξαψήφιο που στέλνει η τράπεζα για να επιβεβαιώσει μια συναλλαγή, μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία και ζητάνε από τον κόσμο να τους στέλνουν τους κωδικούς αυτούς ή στέλνουν μηνύματα ότι η τράπεζα ή η ΑΔΑΕ ή οποιοδήποτε άλλος ζητάει τα στοιχεία δημόσιας φορέας ή ιδιωτικός για να προχωρήσει μια συναλλαγή επιστροφή φόρου ή εν πάση πτώσει οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι συνήθως με αυτά τα αποκαλούμενα fake email, έτσι, που έχουν τα emails περισσότερο. Το fake email, το phishing δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Και στέλνουμε, ας πούμε, εμείς τους κωδικούς μας, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Καμία δημόσιας φορέας αλλά και ιδιωτικός που κινείται με χρήματα δεν θα μας στείλει και δεν θα μας ζητήσει κωδικούς.
Δηλαδή, φανταστείτε, από τη μία μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και από την άλλη, 15 χρόνια έχω κουραστεί να λέω να επαναλαμβάνω τα ίδια και με τη βοήθεια και τη δική σας φτάνει το μήνυμα προφανώς σε κάποιους ανθρώπους. Όμως, βλέπουμε ότι ο ψηφιακός εγκραματισμός ακόμα στη χώρα μας είναι πάρα πολύ πίσω και πολλοί κόσμος θυματοποιείται καθημερινά σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, υπάρχουν και τα χειρότερα κομμάτια, δηλαδή το ότι κάποιος, ας πούμε, βάζει την κάρτα σου να κάνεις μια εγγραφή σε ένα site ή οτιδήποτε άλλο και σου χρεώνουν αυτομάτως το κινητό σου και σου έρχονται χρεώσεις. Δεν μπορείς εύκολα να εμπιστευτείς. Το έχουμε δει, για παράδειγμα, πας να κάνεις download κάτι, έτσι, το οποίο δεν ξέρεις βέβαια ότι είναι η ιστοσελίδα καθόλου ανώμημη όπως θα έπρεπε να είναι. Και αμέσως σου πετιώνται διάφορες ενδείξεις, φωτεινά παράθυρα. Μπες, βάλε το κινητό σου, κάνε έναν. Εκεί να πούμε ότι πρέπει να τα κλείνουμε πάρα αυτά, κύριε Κορμά. Σωστά. Επίσης, αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι να έχουμε να χρησιμοποιούμε τις prepaid κάρτες, δηλαδή τις προπληρωμένες κάρτες. Δηλαδή, πλέον υπάρχει αυτή η τεχνολογία, ένα ποσό 100, 200, 300 ευρώ σε αυτή την κάρτα, η οποία δεν συνδέεται με τους λογαριασμούς μας και από εκεί να κάνουμε τις διαδικτυακές μας συναλλαγές. Δεν χρειάζεται δηλαδή το λογαριασμό μας, την τράπεζά μας, την πιστωτική μας, την κάρτα μας, όλο αυτό να συνδέεται και να κινούμε σε αυτή τη λογική. Μεταφέρουμε ένα ποσό στην κάρτα αυτή, την προπληρωμένη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στις συναλλαγές μας, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στο πραγματικό κόσμο, στο κινητό μας δηλαδή, ή και στο διαδίκτυο. Και προστατεύουμε με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον τον λογαριασμό μας. Και ό,τι έχει να κάνει με το e-banking, αλλά με τα φορά χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η αλήθεια είναι ότι προχωρούν οι τράπεζες, κάνουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Μπορείς, ας πούμε, πάνω από 1.000 ευρώ να σου δίνει τη δυνατότητα η τράπεζα να έχει έναν έξτρα κωδικό να βάζει στη μεταφορά χρημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, οι τράπεζες όμως εδώ, να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στο να ενημερώσουν τους χρήστες, τους καταναλωτές των προϊόντων τους. Γιατί έχουν κάνει, κύριε Κορμά, δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, όχι, στο web banking σου βγαίνει, για παράδειγμα, μια επιλογή, επέλεξε το ημερήσιο όριο συναλλαγών, δηλαδή βλέπεις ότι προσπαθούν κάπως να το οριοθετήσουν, αλλά πραγματική έτσι ενημέρωση δεν μας έχει έρθει. Όχι, και πρέπει, και είναι ένα προϊόν της τράπεζας, το οποίο δεν μπορείς μόνο να προβάλλεις τα προϊόντα σου, πρέπει να προστατεύεις και τον κόσμο που τα χρησιμοποιεί. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα μεγάλο κενό στη χώρα, πρέπει πάντα κάποια στιγμή να καλυφθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειδικά με τους λογαριασμούς μας, με τους κωδικούς μας, με τα πάντα μας, δεν τα διακινούμε και δεν τα δίνουμε πουθενά, ούτε τα στέλνουμε και πουθενά. Δηλαδή το απλό, το password και το κωδικό μας και το επιβεβαιωτικό μήνυμα που έρχεται, ο εξαψήφιος, δεν τα διακινούμε στο διαδίκτυο, δεν τα αποθηκεύουμε στον υπολογιστή μας, γιατί υπάρχουν και τα λεγόμενα τα σκουλίκια που λέμε, δηλαδή μπορεί να μπει κάποιος και να αποκτήσει Χάκες. Πρόσβαση σε όλο τον υπολογιστή και οτιδήποτε έχεις. Προσπαθούμε να τα απομνημονεύουμε για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε λίγο πιο να προστατεύουμε. Αν πέσουμε όμως θύμα ηλεκτρονικής απάτης, πώς χρειάζεται να αντιδράσουμε? Δηλαδή πατάμε ένα κουμπί, βάζουμε ένα κωδικό και αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι κάναμε λάθος. Πράξαμε λάθος, πιαστήκαμε στη φάκα. Τι κάνουμε την επόμενη στιγμή? Ναι, εκεί αυτομάτως μπορούμε, είτε αν είναι για παράδειγμα, να το πάμε αλλιώς. Αν κάνουμε αγορές με πιστωτική κάρτα και δούμε ότι κάτι συμβαίνει, έχουμε δικαίωμα άμεσα, εντός τριμήνου βέβαια, όχι πολύ πατριά, να καταγγείλουμε το περιστατικό στην τράπεζα και ή στη Visa, Mastercard, όπου είναι πασεπτώσει, και εκεί να κινηθεί η διαδικασία των πέναντι. Γιατί μπορεί να γυρίσουν τα χρήματα πίσω, αν αποδειχθεί ότι δεν έχουμε εμείς κάποια ευθύνη πάνω σε αυτό. Τώρα, εάν δούμε σε επίπεδο συναλλαγών. Ενημερώνουμε την τράπεζα, κύριε Κορμά, την αστυνομία. Την τράπεζα, αν είναι πιστωτική κάρτα. Όχι, η αστυνομία σε αυτή τη φάση είναι νωρίς. Ενημερώνουμε την τράπεζα ή τη Mastercard, τη Visa, αν υπάγονται στο κομμάτι των χρηστικών καρτών. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται και αυτές οι εταιρείες, γιατί ουσιαστικά αυτές είναι πάνω από τις τράπεζες, είναι η ομπρέλα τους. Επομένως, μπορούν και αυτές να κινηθούν και εναντίον των τραπεζών. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Τώρα, εάν είναι σε συναλλαγές, τότε αυτομάτως πρέπει να μιλήσουμε με την τράπεζα, να μπλοκάρουμε, να αλλάξουμε τους κωδικούς του banking, να μπούμε άμεσα σε κίνηση. Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να περνάει. Επίσης, πολύ καλό είναι να ελέγχουμε τους λογαριασμούς, γιατί υπάρχουν και κρυφές χρεώσεις. Αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή έχεις μπει κάπου, έχεις κάνει downloading και σε έχουν χρεώσει. Ξαφνικά
χωρίς να καταλάβεις τι έχει γίνει, σου παίρνουν χρήματα σου από το λογαριασμό. Σου έρχεται το μπουγιουρτί και δεν καταλαβαίνεις από πού προέρχεται, έτσι. Άρα κοιτάμε το λογαριασμό. Αλλά σας λέω και παραλαμβάνω, εάν έχουμε μια προπληρωμένη κάρτα, το συνιστώ σε όλους, γίνεται αυτομάτως μέσα στο e-bank, αυτομάτως να την εκδώσεις. Αμέσως έχεις ένα ποσό και διαχειρίζεις αυτό σε οτιδήποτε κάνεις στο διαδίκτυο. Και αφήνεις τις κάρτες σου, τις πιστωτικές σου, τις χρηστικές σου, που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό. Άρα μία συγκεκριμένη κάρτα prepaid για όποια ηλεκτρονική συναλλαγή. Αυτό μας λέτε. Είναι με συγκεκριμένο ποσό μέσα, όχι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ένας ασφαλής τρόπος αυτός. Για να μπορούμε να το ορίσουμε. Για να μπορούμε να το ορίσουμε και να μπορούμε να προλάβουμε να μην ζητάνε κωδικούς. Γιατί ό,τι και να πούμε στους τηλεθεατές μας, πάντα θα υπάρχει επόμενη μέρα. Είναι όπως είναι το μικρόβιο με το φάρμακο, ξέρετε. Εξελίσσονται όλα αυτά. Έτσι. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, είδατε, πήγαμε πολύ, πολύ ωραία, συμφωνήσαμε και είπαμε και παραδείγματα. Πήγαμε στο στάδιο που θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μας έχει υπερβεί των κανόνων που μπορούμε να θέσουμε και τη παιδεία του κόσμου. Κινούνται ανεξέλεγκτα, ό,τι άλλου ξέρουμε. Και οι σοβαρές επιπτώσεις τις βλέπουμε καθημερινά. Και μην ξεχνάμε ποτέ και το deepfake. Ένα τεράστιο θέμα δηλαδή, όπου φτιάχνουν βίντεο, που δημιουργούν ειδήσεις, δημιουργούν χιλιαδιό, που είναι τόσο απλά πια. Γιατί οι επιτίδιοι που εξαπατούν τον κόσμο είναι πλέον διεθνή κυκλώματα, δεν είναι τώρα... Άρα πρέπει να έχουμε φίλτρα πολύ έτσι ικανά και τροχισμένα, κύριε Κορμπά, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορμπά. Το μυαλό μας να δουλεύει, να αντιπαρατεθούμε με την ευφυΐα της τεχνολογίας, να βάλουμε την ανθρώπινη ευφυΐα. Δύσκολο θέμα εκπαίδευσης είναι βέβαια όλα και καλλιέργεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορμπά. Να είστε καλά, κύριε Κορμπά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας. Για αυτές σας τις συμβουλές, δύσκολα πράγματα. Έχουμε να δούμε και να ζήσουμε πολλά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που είναι ήδη. Είδες να σου πω, το κάθε τι έχει δύο όψεις μάλλον, όπως το νόμισμα. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε να μας βοηθήσει στον τομέα της υγείας που διάβασα νωρίτερα στο πρωτοσέλιδο, αλλά φέρνει και άλλα μαζί. Λοιπόν, πάμε μια που είπαμε τομέα υγείας, σε αυτά τα που διαβάζουμε τα δημοσιεύματα τώρα τελευταία ιδιαίτερα, με οδηγίες του ΕΟΔΗ για τα κουνούπια, για πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να καλωσορίσουμε τον καθηγητή κλινικής ιολογίας ιατρικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο Σουρβίνο, τι κάνετε, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε να εδώ. Να είστε καλά. Για να μας κάνετε λίγο σοφότερους με αυτή την ιστορία με τα κουνούπια και με το Δυτικό Νείλο. Για πείτε μας τι μέλεγενέστε. Από τι κινδυνεύουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, την τελευταία δεκαετία, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν ετήσια κρούσματα τα οποία εμφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο κυρίως. Όμως πλέον έχουμε μια νέα παράμετρο, ένα νέο παράγοντα που είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι το οποίο έχει επέλθει ήδη, δεν είναι κάτι που το συζητάμε θεωρητικά. Οι ήπιες θερμοκρασίες, οι ήπιοι χειμώνες που διανύουμε, ο τελευταίος μάλιστα ήταν από τους πιο θερμούς, έχει δώσει τη δυνατότητα στα κουνούπια, τα οποία είναι το μέσο της μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου, να ξεκινήσουν την διαδικασία, τον κύκλο ζωής τους και τη μόλυνση προς τον άνθρωπο αρκετά νωρίτερα. Έτσι λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας πολύ σωστά και έγκαιρα έχει εκδώσει οδηγίες από τώρα, γιατί είναι ενδεχόμενο να έχουμε κρούσματα ακόμα και από τον Μάιο, Ιούνιο, σχετικά νωρίτερα από άλλες συνέχειες. Ναι, γιατί έχει αλλάξει το κλίμα για αυτό το λόγο. Ναι. Κύριε Σουρβίνο, τι μπορεί να προκαλέσει τον άνθρωπο, το τσίμπημα του κουνουπιού, να το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του συγκεκριμένου ιού. Πολύ, πολύ σωστή ερώτηση. Ναι. Καταρχήν, είμαστε καθησυχαστικοί. Το 80% περίπου των λοιμόξεων είναι ασυμπτωματικές. Δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν θα αντιληφθούν καν ότι έχουν μολυνθεί από τον συγκεκριμένο ιό. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ένα 20% των κρουσμάτων θα εμφανίσουν κάποιο σύμπτωμα ήπιο, όπως είναι πυρετός, όπως είναι εξάνθημα, δερματικό εξάνθημα, κακουχία, μυαλγία, κόπωση. Και μόνο το 1% των ατόμων που θα μολυνθούν θα εμφανίσει πολύ σοβαρή ασθένεια, η οποία συνήθως είναι μηνυγκίτιδα, κεφαλίτιδα, μηνυγκοκεφαλίτιδα. Α, υπάρχει δηλαδή και τέτοια πιθανότητα, κύριε καθηγητά. Πολύ σοβαρά. Τα περιστατικά τα οποία καταλήγουν από αυτές τις νόσους. Δηλαδή, πολύ σοβαρή νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ναι. Αυτό όμως να επαναλάβουμε ότι αφορά το 1% των ατόμων που θα μολυνθούν και αφορούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα,
ή άτομα που έχουν θέμα με το ανοσοποιητικό του σύστημα. Άρα δηλαδή, δηλαδή αυτό το ποσοστό ουσιαστικά περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν μια ευπάθεια δηλαδή. Είναι σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, είναι ηλικιωμένα άτομα κυρίως και άτομα που έχουν θέμα με την ανοσολογική τους απόκριση. Πώς προφυλασσόμεθα? Η προφύλαξη αφορά τον τρόπο μετάδοσης που είναι τα κουνούπια. Αφορά, λοιπόν, πώς προστατευόμαστε χρήση, λοιπόν από τα κουνούπια, πώς τα κρατάμε μακριά, κύριε καθηγητά, αυτό είναι το θέμα. Έντομα αποθητικά, είτε δέρματος είτε χώρου, πολύ σημαντικό, χρησιμοποιούμε σίτες, χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες, air condition, χρησιμοποιούμε σε εξωτερικούς χώρους, δεν αφήνουμε να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά που αποτελούν αιστείες πολλαπλασιασμού των κουνουπιών. Όταν ζούμε σε περιοχές μη αστικές και ξέρουμε ότι υπάρχουν κουνούπια, χρησιμοποιούμε ρούχα μακριμάνικα, ειδικά σε συγκεκριμένες ώρες, είτε πολύ πρωινές είτε απογευματινές, που υπάρχει έντονη κυκλοφορία κουνουπιών. Αυτό σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα υπάρχουν μέτρα σε επίπεδο κοινότητας, δήμων, περιφέρειας. Υπάρχει επιτήρηση των κουνουπιών, πολύ σημαντική παράμετρος. Πρέπει να γνωρίζει η κάθε περιφέρεια τι είδη κουνουπιών υπάρχουν και αν έχει επέλθει στην περιφέρειά τους, έχει εμφανιστεί κρούσμα δυτικού Νείλου. Υπάρχουν λοιπόν τόσο ατομικά μέτρα, όσο και ευρύτερα μέτρα από το κράτος και την περιφέρεια που πρέπει να εφαρμόζονται. Και αυτά, από όσο έχουν ανακοινωθεί, έχουν ληφθεί ήδη και είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες. Άρα, κύριε καθηγητά, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι χρειάζεται να έχουμε το νου μας από τώρα, δηλαδή να πάρουμε μέτρα και σύμφωνα με την υγεία του καθενός, δηλαδή τις ευπάθειες που έχει, τα νοσήματα και όλα τα σχετικά. Οχυρωνόμαστε δηλαδή. Σίγουρα. Οχυρωνόμαστε από τώρα, προετοιμαζόμαστε, γιατί είναι σίγουρο όπως κάθε καλοκαίρι ότι θα έχουμε και φέτος κρούσματα. Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει σε ποια γεωγραφικά διαμερίσματα θα συμβούν αυτά τα κρούσματα. Συνήθως η εμπειρία δείχνει τα προηγούμενα έτη ότι έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα το μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων και στη Θεσσαλία υπήρχαν πέρσι. Αλλά μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε σημείο της χώρας. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι ενήμεροι και να προστατευτούμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατοικία μας και τον περίγυρό μας. Κύριε Σορβίνο, διάβαζα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, και για έναν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι βρίσκεται σε επιφυλακή μετά την εμφάνιση τις τελευταίες ημέρες, τελευταίο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, στην Ιγυρία, ενός ιού που χτυπάει κυρίως παιδιά. Το έχουμε υπόψη μας αυτό? Ναι, αλλά ακόμα αυτό είναι πολύ γεωγραφικά περιορισμένο και δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να αφορά αυτή τη στιγμή. Δεν μας αφορά, δηλαδή. Δεν φτάνει μέχρι εδώ. Να ησυχάσουμε τουλάχιστον από αυτό. Προς το παρόν. Αυτό όμως που επίσης έχει επισημάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ένας άλλος ιός που μεταδίδεται με κουνούπια. Είναι ο ιός του δάγκιου πυρετός, ναι, ή αιμορραγικός πυρετός. Έχουμε ένα μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια των κρουσμάτων που οφείλονται σε δάγκιο πυρετό, κυρίως στην Αφρική, στην Ασία και στην Αμερική. Περίπου έχουμε έναν αριθμό 5 εκατομμύρια κρουσμάτων, εκ των οποίων 5.000 θανάτους. Δεν έχει εμφανιστεί στη χώρα μας. Ό,τι κρούσμα υπάρχει είναι από ταξίδι, δεν είναι ενδημή στη χώρα μας αυτός ο ιός, όμως και για αυτό τον ιό του δάγκιου πυρετού έχει εκδώσει οδηγίες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι αν και εφόσον εμφανιστεί και αυτό στη χώρα μας, κάτι το οποίο, όπως θα ξαναγυρίσω στην εισαγωγή μου, στην κλιματική αλλαγή, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναμένεται κάποια στιγμή και στη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές σας τις συμβουλές. Να είστε καλημέρα καλά. Σας, καλημέρα. Οχυρωνόμαστε λοιπόν, παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Να πρωτοπρολάβουμε να οχυρωθούμε. Από τι να πρωτοπρολάβουμε να οχυρωθούμε? Καλά, σε αυτό έχεις τα δίκια σου, αλλά είναι οι εποχές δύσκολες, περίεργες και επικίνδυνες. Μακάρι να μην ίσχυε, να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, ας διασκεδάσουμε λίγο. Ναι. Λίγο να χαρούμε όσο μπορούμε με αυτά τα βιντεάκια που επιλέγουμε μέσα από τα social media. Πάμε να δούμε λοιπόν έναν ατρόμητο τύπο. Πώς τον βλέπεις αυτόν εδώ? Εξαιρετικό ισορροπιστή πρώτα απ' όλα. Μικρός όμως κοντός, μαθαρετός. Ναι. Κοίταξε χαρά εδώ μεταξύ την ουρά του, έτσι. Πώς τον βλέπεις? Αυτό τώρα είναι... μασάει μία, Είναι εκπαίδευση σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Ο κηδεμόνας του κάνει πατίνι. Δεν είναι εν τω μεταξύ και εκπαίδευσε και το σκύλο, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό το πατίνι, όποτε το βλέπω και έξω που συναντώ, ρε παιδί μου, πλατεία Συντάγματος και τα λοιπά, σε διάφορα... Παίζει πολύ και εμένα με πιάνει μια τρομάρα. Γιατί λέω, πες ότι γλιστράς.
σπάς εύκολα πόδι, χέρι, έτσι. Μισθό και κεφάλι. Ναι. Αυτό είναι το skateboard, γιατί τώρα έχουν βγει και τα ηλεκτρικά πατίνια. Άλλη ιστορία. Καλά. Τώρα. Άλλη και ένα άλλο, χωρίς τιμόνι. Σκέτο με ισορροπία, α, μόνο ναι. η βάση, ηλεκτρικό πατίνι, μόνο η βάση. Ήταν και μεγάλο άνθρωπο. Έχουν βγει ένα σωρό. Ναι. Εντάξει, θέλει προσοχή, ε. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν θέλει προσοχή, γιατί κινούνται και σπάς χέρι, πόδι, στην άσφαλτο. Μα κινούνται και στην άσφαλτο. Στους δρόμους κανονικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα έναν τύπο, να τα ακούσουμε. Αυτό ζωάρα, ζωάρα. Παιδιά, ο τύπος κάνει ζωάρα. Δεν αφήνω ποτέ να πάει 2 ώρα. 1:50, ξέρω εγώ, μεσημέρι, μα πήκω, μα τη γαρίδα. Κάνω λίγες ασκήσεις, δηλαδή κάνω λίγο ανοίγματα, stretching, ξέρω εγώ, κάνω λίγο αστάνα, yoga. Κάνω κανένα 20 λεπτάκι, ξέρω εγώ, χαιρετίζω τον ήλιο. Κάνω το γκάτο σκυλό, όπως αυτό που είναι που κάνεις έτσι. Μετά πηγαίνω, παίρνω καφεδάκι. Μετά θα κάτσω λίγο να σκεφτώ τι θα κάνω μέσα στη μέρα μου. Θα καπνίσω, ξέρω εγώ. Θα φάω κάτι, γιατί οπωσδήποτε διάβασμα χωρίς τέτοιο δεν γίνεται να κάνεις δουλειά. Καθόλου δηλαδή. Τρελαίνεσαι, φίλε, δεν γίνεται. Είναι άδειο στα 20 λεπτά off. Τρώω, μετά πρέπει να χωνέψεις λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή, πρέπει να χωνέψεις. Κάθομαι εκεί, κοιμάμαι λίγο κανένα διωράκι και λίγο να χωνέψω. Σηκώνω κάνω μπάνιο να φασκαριστώ, γιατί από τον ύπνο, άμα πάω να διαβάσει, είναι θολό το κεφάλι. Εγώ ρε παιδί μου, σηκώνομαι πάντα πρωί-πρωί. Δηλαδή, δεν αφήνω. Δύσκολη κουραστική ημέρα, επίπονη. 1:50, ξέρω εγώ, μεσημέρι, μα πήκω, μα τη γαρίδα. Κάνω λίγες ασκήσεις, δηλαδή κάνω λίγο. Ανοίγματα, stretching, να σου πω, ο τύπος είναι πολύ μπροστά, είναι πολύ βροχό. Φίλε, λάθος έκανα που ξύπναγα όλο το χειμώνα 4:30. Όχι, από εδώ και πέρα το παράδειγμά σου. Μία παρά θα ξυπνώ το μεσημεράκι, να έρθει να στρώσει η επιδερμίδα. Έχει τα δίκιο να το πρέτα, αγόρι. Μία παρά ξυπνά. Τι ωραία, τι καλά. Εγώ κουράστηκα από τον άκουγα, πολύ κουράζεται. Τι να σου πω. Έχεις και Ελληνίδα μάνα. Έχω και Ελληνίδα μάνα, η Ελληνίδα μάνα, εδώ δεν η Ελληνίδα μάνα. Σου φέρω μουσακά στο επόμενο κατέβασμα. Όχι. Τι να σου φέρω. Τίποτα. Στο επόμενο κατέβασμα μουσακά. Στο επόμενο κατέβασμα. Όχι. Τι να σου φέρω. Τίποτα. Μια μπάρα, ένα ρόφι. Να σου πω, μου αρέσει που του απαντάει κιόλα. Ναι. Μου αρέσει που του απαντάει. Απαντάει. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή το θεωρεί λογικό η μάνα μου. Σακά, αγόρι μου, μια πυρουνιά στο επόμενο κατέβασμα. Λίγο να τονωθεί, ε. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα μια λύση ταχείας κυκλοφορίας, παρακαλώ. Για δούμε. Είναι το νέο. Είναι μονοθέσιο ελικοπτεράκι. Παρατήρησε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για δω. Έτσι θα έρχομαι το πρωί. Θα έρχεσαι έτσι. Ναι. Κοίτα. Εγώ να αποφεύγω την κίνηση. Να σου πω, εγώ τα ελικόπτερα τα θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Τώρα είναι και μονοθέσιο. Κοίταξε. Έχει θέση για αποσκευή. Να σου πω, εμένα πρόσφατα μου πρότειναν κάπως, τέλος πάντων έγινε, να ταξιδέψω με ελικόπτερο. Ναι. Είπα, δεν έχω μπει ποτέ σε ελικόπτερα. Εγώ θα ήθελα, είναι εμπειρία. Όχι. Ξέρεις εδώ είσαι και ταυτόχρονα το πιλωτάρισκο. Όταν μου είπαν για ελικόπτερο, ξέρεις τι σκέφτηκα. Εκείνο το μπασκετμπολίστα του NBA που σκοτώθηκε με ελικόπτερο. Και λέω, άμα σκοτώνονται με ελικόπτερο. Ακριβώς, οι διασημότητες και τα λοιπά. Είχε και την κόρη του, νομίζω, μαζί. Ναι. Όπα πάλι, μακριά από εμάς. Και φίλους της κόρης και συμμαθητές και τα λοιπά. Ήταν να γίνει τώρα αυτό. Εντάξει, σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά δεν το λες και δεν σου προκαλεί και ασφάλεια το ελικόπτερο. Ναι, σου προκαλεί. Εντάξει, υποκειμενικό, μάλλον έχεις δίκιο, μπορώ να πω. Και εγώ τώρα το σκέφτομαι. Ναι, είναι ένα μικρό. Αλλά είναι ωραίο αυτό, δεν είναι πολύ έξυπνο. Κοίτα πώς έχει προοδεύσει όμως τεχνολογία, έτσι. Λοιπόν, και πού θα το προσγειωθείς που θα άρχισε τα πρωινά, για αυτό πες. Είναι ένα θέμα στην ταράτσα. Λοιπόν, ταράτσα, να έρθω να σε περιμένω. Με μαντήλι. Και όταν θα φεύγω με μαντήλι, θα μου κουνά κιόλα. Πάμε εχμάλωτο στο σπίτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Το επόμενο βίντεο. Πραγματικά εχμάλωτο, για δε εδώ. Παίζει με το κινητό. Ναι. Του το παίρνει το κινητό. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Να τον τσεκάρει που σερφάρει και τι βλέπει. Αυτό δεν μπορεί σελίδες. Να το βγάλει όταν κάθεσαι στην καρέκλα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Πώς το έκανε αυτό. Του παίρνει για να το ξαναδούμε. Του περνάει. Το κοντάρι τη κούπα. Το κοντάρι τη φουγκαρίστρα. Του παίρνει το κινητό που τόση ώρα τσεκάρει. Τον έχει αχμαλωτήσει, δεν μπορεί να περάσει. Αυτό λέω αχμαλωτήσει. Πω, του την έφερε για τα καλά. Και εδώ τη γλίτωσε ο τύπος στο επόμενο βίντεο. Αν έχει τύχη, διάβαινε. Και ριζικό περπάτη. Το είδες αυτό? Το είδα. Σκεφτόμουν να κάθεσαι να πίνεις καφεδούμπα και να σου έρχεται το φίνικα στο κεφάλι. Ουρανό κατέβατος, έχει το κενό ανάμεσα. Έχει το κενό ανάμεσα και τη γλίτωσε. Έχει το κενό ευτυχώς και τη γλίτωσε. Τυχερός μέσα στην ατυχία του. Ο σκύλος συνοδεύει.
Τι να κάνει και ο Δόλιος ο σκύλος. Δεν μπορούσε ούτε αυτός το ξέρεις να προετοιμάσει, να στείλει ένα μήνυμα. Ψιλογοερό ήταν το κάθισμα, ξέρεις. Νόμιζε ότι την έφαγε στο κεφάλι. Ευτυχώς όλα καλά. Πολύ λοιπόν, ωραία. Αυτά τα βιντεάκια πάντα ρε παιδί μου και στο σπίτι όταν κάθεσαι ξέρεις, και σκρολάρεις, σου αλλάζουν τη διάθεση. Είναι ωραία, ε! Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε, ελάτε. Λοιπόν, ωραία. Επιστρέψαμε. One Live Magazine. One Live Magazine και έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, ψυχολόγο, συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλώς ήρθατε. Δύσκολη μέρα ξημέρωσα. Δύσκολη μέρα, μαύρη μέρα ξανά. Πάλι γυναικοκτονία. Ναι, μας προλαβαίνουν τα γεγονότα. Στο Μενίδη. Μας προλαβαίνουν τα γεγονότα συνεχώς. Δεν προλαβαίνουμε να τα παρακολουθήσουμε. Η πρόσκληση αφορά αυτή είναι το θάνατο, την αυτοκτονία έτσι, του παιδιού, του μοντέλου που ήταν παίκτη. Να ξεκινήσουμε όμως. Αλλά να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Επειδή μας πρόλαβε η επικαιρότητα. Ναι, ναι. Κυρία Σταυροπούλου, διαβάσαμε, τώρα τα μαθαίνουμε κι εμείς, κοιτάμε εδώ, ενημερωνόμαστε μέσα από τα κινητά μας, ότι αυτή η γυναίκα, η πρώτη καταγγελία που έκανε ήταν το 2013. Και έκτοτε δεν είχε καταφέρει να απαλλαγεί από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και πάντα λέμε ότι το θύμα δεν μπορεί να γλιτώσει από μόνο του. Χρειάζεται οργανωμένη προσπάθεια, χρειάζεται ένας προστατευτικός κλοίος, ο οποίος αρχικά έρχεται όχι μόνο από το υποστηρικτικό δίκτυο, από δομές, από το κράτος. Διάβασα ότι στη γυναίκα είχε δοθεί και panic button προσφάτως, ναι. Νομίζω στις αρχές Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, ο δράστης είναι διατεθειμένος. Νομίζω σήμερα είχε τακτική δικάσιμο, κάτι τέτοιο διάβασα. Στις 17 Μαΐου, αύριο. Αύριο. Μία μέρα πριν από τη δικάσιμο. Παρ' όλα αυτά, την πρόλαβε και της αφαίρεσε τη ζωή. Άρα τελικά τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα η οποία περνάει ένα τέτοιο γολγοθά, ζει ένα τέτοιο γολγοθά. Πώς μπορεί να προστατευτεί, να φύγει από την πόλη, να αλλάξει ταυτότητα, τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Είχε πάει και το Μεγάλο Σάββατο, ήδη είχε κάνει καταγγελία. Θα το πω πιο απλοϊκά, κινδυνεύοντας με κάποιο τρόπο να το εκλαϊκεύσω, αλλά θα πρέπει να φύγει νύχτα. Θα πρέπει αυτή η γυναίκα να έχει συγκεκριμένη καθοδήγηση από ειδικούς. Και αντίστοιχα ένα υποστηρικτικό δίκτυο το οποίο θα την περιθάλψει. Τι εννοείται να φύγει νύχτα, εννοώ να αλλάξει χώρα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο, χωρίς να ενημερώσει το θύμα για τις προθέσεις, για τις ενέργειές της, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και ένα παιδί, πολλές από αυτές. Ναι, ναι. Χωρίς να ενημερώσει το θήτη, θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγει, θα μου πείτε να εξαφανιστεί. Τρόπον τινά, θα πρέπει να υπάρχει μία περίθαλψη. Γι' αυτό και συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι χρειάζονται δομές. Χρειάζονται δομές που θα φιλοξενήσουν αυτές τις γυναίκες για ένα χρονικό διάστημα, για ένα ασφαλές χρονικό διάστημα. Το οποίο θα κριθεί και από την αστυνομία και από τη δικαιοσύνη. Και από τη δικαιοσύνη, αλλά και από τους ειδικούς φυσικά. Και από τους ειδικούς τους επιστήμονες της δικιάς σας της ειδικότητας συγκεκριμένα. Ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Σε συνάρτηση με τον επίδοξο θήτη. Αυτό αφορούσε η αστυνομία και το νομικό κομμάτι. Έτσι, μέχρι να γίνει μια δίκη, μέχρι να καταδικαστεί, δεν ξέρω τι, να εγκλειστεί κάπου αυτός. Έτσι δεν είναι. Μέχρι να θεωρηθεί προστατευμένο το θύμα. Αυτό τώρα μπορεί να πάρει πάντως, και πολύ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι χρειάζεται η συνέργεια και η σύμπραξη πολλών διαφορετικών φορέων και δυνάμεων. Έτσι. Που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει η πολιτεία να τα συντονίσει όλα αυτά. Γι' αυτό γίνονται αυτά που γίνονται. Γιατί αν αυτή η γυναίκα από την καταγγελία που έκανε τώρα μέσα στο Πάσχα. Την έπαιρναν, την πήγαιναν σε μια δομή χωρίς να γίνει γνωστό πού πήγε, τι και πώς. Υπήρχε δηλαδή μια προστασία, μια ηχεμήθεια. Δεν θα γινόταν αυτό που έγινε τα ξημερώματα σήμερα. Και πολλά άλλα τα οποία όλα γίνονται. Όλα αυτά, κυρία Σταυροπούλου, τα αυξανόμενα κρούσματα, συνεχόμενα και οι δολοφονίες. Τελικά καταλήγουμε και σε ένα συμπέρασμα ότι μπορεί να βρίσκουν και μιμητές πλέον. Δηλαδή, ένα ψυχοπαθές, να το πω έτσι, να το χαρακτηρίσω λίγο πιο λαϊκά. Μυαλό, χέρι, εν κατακλείδη του δολοφόνου. Μπορεί να οπλίζεται ακόμη πιο πολύ επειδή διαβάζει, βλέπει, ακούει τι γίνεται τριγύρω του. Το κάνω κι εγώ. Να σας το πω λίγο διαφορετικά. Μιμητισμός. Είναι μιμητισμός, αλλά αυτό. Είναι τέτοιες συμπεριφορές εγκληματικές. Για τρελά μυαλά μιλά. Νομίζω ότι κινδυνεύουμε να το απλοποιήσουμε, γιατί πίσω από αυτό υπάρχει μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει έτσι. Διαταραγμένη δομή προσωπικότητας. Δεν μιλάμε για λογικό όμως, άνθρωπο. Αν με ρωτάτε, επιστημονικά, αυτή τη στιγμή έχουμε ραγδαία εκθετική αύξηση των ψυχικών νοσημάτων.
Τα οποία ψυχικά νοσήματα αυτή τη στιγμή παραμένουν με κάποιο τρόπο αδιάγνωστα. Αυτό θα συζητήσουμε και στην περίπτωση του 23χρονου που αυτοκτόνησε. Ναι. Παραμένουν αδιάγνωστα γιατί δεν το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και δεν τον αντιλαμβάνονται και εκεί τους προκειμένου να απευθυνθούν στους επιστήμονες. Και γιατί πρωτίστως, κυρία Βεντούρα, υπάρχει το στίγμα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν αναζητούν βοήθεια. Και δεν αναζητούν βοήθεια γιατί αυτή τη στιγμή η ψυχική νόσος παραμένει ταμπού. Για μην πάω δηλαδή στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο. Άρα γεννιέται κάποιος με ψυχική νόσο. Ένας άνθρωπος. Γιατί μιλάτε για στίγμα, γι' αυτό ρωτώ. Θα σας πω. Για να μην μπερδευτούμε. Θα σας πω, για να το ξεκαθαρίσουμε και πολύ σωστά το θέτετε. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει προδιάθεση. Υπάρχει προδιάθεση για την ψυχική νόσο, όμως αυτό δεν είναι αρκετό για την εξέλιξη της νόσου. Άρα υπάρχει το πρόσφορο έδαφος, όμως υπάρχουν οι συνθήκες πάνω στις οποίες θα ευδοκιμήσει η ψυχική νόσος. Αυτό λοιπόν που συζητάμε πάρα πολύ συχνά με την ενημέρωση μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε, είναι ότι θα πρέπει να αναζητηθεί βοήθεια εγκαίρως. Πριν έχουμε υποτροπή κατά κάποιο τρόπο της νόσου. Υποθέτω ότι ο ίδιος ο ασθενής δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Του είναι δύσκολο δηλαδή να πει ότι χρειάζομαι για παράδειγμα ψυχολόγο, ψυχίατρο. Αυτό πρέπει να το κάνει ο περίπτερος. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί δηλαδή ο ίδιος ο ασθενής. Θα σας πω, οι άνθρωποι, επειδή θέλω να συνδέσω και το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε με τη γυναικοκτονία, ναι. Οι άνθρωποι που έχουν διαταραγμένο προφίλ προσωπικότητας, έχουν δηλαδή διαταραχή προσωπικότητας, σπανίως θα ζητήσουν βοήθεια. Μάλιστα. Αυτοί που ζητούν βοήθεια πάντα είναι τα θύματα. Και όχι για τους θύτες, αλλά για τους εαυτούς τους. Αυτό λοιπόν που στην ουσία μπορούμε να σώσουμε με κάποιο τρόπο είναι το θύμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα για το πώς θα το διαχειριστεί ή πώς θα το αντιμετωπίσει. Ακριβώς. Στις περιπτώσεις όμως που μιλάμε για καταθλιπτική συμπτωματολογία, για παράδειγμα, και εκεί μπορεί να έχουμε έναν αυτοκτονικό ιδεασμό, το ίδιο το άτομο μπορεί να αδυνατεί λόγω της ανυμπόριας που βιώνει να αναζητήσει βοήθεια. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του υποστηρικτικού δικτύου. Εδώ είναι η περίπτωση του Ερμή. Ακριβώς. Αλλά δεν θα φύγουμε ακόμα, δεν θα φύγουμε ακόμα από το σημερινό. Όχι, ρώτα για το σημερινό. Για τη γυναικοκτονία συγκεκριμένα. Όχι, όχι, είπα αν είναι η περίπτωση του Ερμή που θα συζητήσουμε σε λίγο και δεν είχα κάτι άλλο να ρωτήσω. Ωραία. Ναι, για να ξαναμείνουμε στο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, για τον Ερμή τώρα, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο πατέρας είπε ότι το παιδί μου ήταν κλεισμένο στον εαυτό του καιρό. Ήταν πολύ εσωστρεφές το παιδί μου. Και ήθελα να το κάνω το συγκεκριμένο θέμα και να έρθει η κυρία Σταυροπούλου για να μας ακούσουν γονείς που αντιμετωπίζουν, δηλαδή βλέπουν το παιδί τους να είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, να μην βγαίνει, να μην συναναστρέφεται. Τι χρειάζεται να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Αρχικά θέλω να το βάλουμε σε μία βάση όλο αυτό. Ναι. Θέλω λίγο να διακρίνουμε το κομμάτι, γιατί χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όσον αφορά την αυτοκτονία και όσον αφορά την κατάθλιψη. Ναι. Αρχικά είναι διαφορετική η κατάθλιψη με τη θλίψη. Έχουμε λοιπόν μία συμπτωματολογία σε ένα διάστημα, για παράδειγμα, 2 εβδομάδων σταθερή συμπτωματολογίας που το άτομο φαίνεται να δυσλειτουργεί. Υπάρχουν λοιπόν εκπτώσεις στην καθημερινή του ζωή. Στην ουσία δεν κάνει τα πράγματα τα οποία του έδιναν ευχαρίστηση στο παρελθόν. Παράδειγμα. Για παράδειγμα, πολύ απλά. Μπορεί να, εκεί που έβγαινε με τους φίλους του ή με τις φίλες της, ξαφνικά απομονώνεται. Απομονώθηκε. Ή μπορεί και να στο δωμάτιό του. Ακριβώς. Κλείνεται στον εαυτό του το άτομο. Μάλιστα. Και σιγά σιγά αυτό έχει, ας το πούμε, περαιτέρω εκπτώσεις στο άτομο. Τι εννοώ? Επομένως, κυρία Σταυροπούλου, πριν μας εξηγήσετε τι εννοείται, ο περίγυρος ο στενός, η μητέρα, ο πατέρας, οι γονείς, δεν χρειάζεται να διαγνώσουν, γιατί δεν είναι ειδικοί. Αν είναι θλίψη ή κατάθλιψη, δεν είναι δουλειά τους. Βλέπουν όμως μια διαφορετικότητα στο παιδί τους, στον άνθρωπό τους. Έντονη διαφορετικότητα. Και πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές. Έτσι. Να εντοπίζουμε. Το παιδί από το χέρι να το πάρει στον επιστήμονα. Και άμα δεν πηγαίνει. Είναι διαφορετικό όταν πρόκειται για παιδί έφηβο, νέο ενήλικα όπως ήταν ο Ερμής. Διαφορετικό λοιπόν γιατί ο ενήλικας στην ουσία δεν μπορούμε να τον εξαναγκάσουμε να πάει στον ειδικό, ούτε τα παιδιά δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε ειδικά. Δεν συνεργάζονται καλά. Όμως θα πρέπει να βρούμε στα παιδιά και στους εφήβους ένα τρόπο να μπορέσουμε. Συγκεκριμένα, για πείτε μας, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι γονείς του Ερμή, για παράδειγμα. Βοήθεια... Πώς να τον πάρουν από το χέρι, να τον βγάλουν από το δωμάτιο και να τον πάνε στον ειδικό? Αρχικά πάνε οι γονείς στον ειδικό. Ο γονέας, ο κηδεμόνας, ο φροντιστής, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και τους δύο γονείς τους, έτσι. Άρα, αρχικά το υποστηρικτικό δίκτυο λαμβάνει βοήθεια.
Για να αγώνα καταλάβει σωστά πώς να προσεγγίσει το άτομο. Πάρα πολύ συχνά ακούμε το «έλα μωρέ, δεν έχεις τίποτα», «τίποτα δεν είναι, θα περάσει». Το ακούσαμε και στο φιλικό περιβάλλον του Ερμή, που οι άνθρωποι με πάρα πολύ καλή πρόθεση, δεν είναι κακή η πρόθεση των ανθρώπων, με πάρα πολύ καλή πρόθεση προσπάθησαν να τον παρενέσουν να βγει. Ναι. Όμως εκεί χρειάζεται να καταλάβουμε ότι το άτομο, λόγω της ανυμπόριας, εσωτερικής ανυμπόριας που αισθάνεται, δεν είναι ότι δεν θέλει, δεν είναι θέμα θέλησης. Η ψυχική νόσος είναι πραγματική. Αυτό αξίζει να κρατήσουμε. Και είναι και κάτι άλλο που θέλω να μας πείτε. Ο Ερμής, όπως τον βλέπαμε, από αυτά που μάθαμε, ήταν ένα πολλά υποσχόμενο παιδί. Δηλαδή, είχε πολλά να κάνει, ήταν ένα πανέμορφο αγόρι. Πώς μπορεί, δηλαδή εγκλωβίζεται τόσο πολύ ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δει τις προοπτικές, το μέλλον του και κάνει κάτι τέτοιο. Και μιλάμε για μια επαγγελματική δραστηριότητα έκθεσης. Η δουλειά του ήταν εξωστρέφειας, το άρεσε. Το φως, η σκηνή, δεν είναι η δημοσιότητα. Να πούμε όμως, Δημοσθένη, ότι αυτές οι δουλειές στην πλειονότητά τους είναι σκληρές δουλειές. Είναι. Δουλειές οι οποίες, πέρα από το απαιτητικό, γιατί το απαιτητικό, αν είσαι ταλαντούχος και επαγγελματίας, με πολύ παρασκήνιο, τα βγάζεις πέρα. Αυτό που δεν μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει σε αυτές τις δουλειές, και δει αν είναι ευαίσθητος, ακέραιος χαρακτήρας. Μπράβο. Είναι το ψέμα. Καλά το λες. Ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι, το ψέμα. Ναι, ναι. Τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι. Τη λιδωρία, τις προσβολές. Που να πούμε ότι στους χώρους αυτούς, από το δικό μας παίρνω, ρε παιδί μου, αφορμή. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Ότι κυρίως αυτό το είδος ανθεί. Σφίζουν. Έτσι δεν είναι. Και θα σας πω, προσθέτοντας τα πολύ ωραία που λέτε, θα σας πω ότι είναι διαφορετική η εξωστρέφεια που είναι απαραίτητη για ένα επάγγελμα και διαφορετική η εξωτερήκευση συναισθήματος. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είναι αυτό που λέγαμε με το πρόσφορο έδαφος, το οποίο προϋπάρχει και πάνω σε αυτό ευδοκιμούν οι ψυχικές νόσοι. Τι σημαίνει πρακτικά, ότι ένας ευαίσθητος άνθρωπος δεν είναι αδύναμος άνθρωπος. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ίσα-ίσα για μένα το συναίσθημα είναι δύναμη. Έτσι. Δεν είναι ένας αδύναμος άνθρωπος, είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος στον εσωτερικό του μηχανισμό αντιλαμβάνεται την ενοχή. Άρα όταν κάτι δεν συμβαίνει, στην ουσία ενοχικά στρέφεται προς τον εαυτό του. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ζούμε σε μια κοινωνία, οι δυτικές κοινωνίες είναι αυτές που στην ουσία προάγουν την κατάθλιψη. Θα το πω λίγο πιο πρακτικά. Εγώ γιατί... ξέρετε γιατί τα είπα, συγγνώμη που σας διακόπτω όλα αυτά, γιατί έχω διαβάσει ιστορίες κοριτσιών που είναι σαν τα κρύα τα νερά μοντέλων που πηγαίνουν σε μια οντισιόν. Είναι αδύνατες και τους λένε πρέπει να χάσεις 10 κιλά. Πάνε στην άλλη οντισιόν, πρέπει να χάσεις 10 κιλά. Και η κοπέλα είναι μία χαρά συναισθηματικά. Και όταν πηγαίνει, τρώει τα μούτρα της μία, τρώει τα μούτρα της δύο, καταρακώνεται με το λιγότερο της προκύπτει την ευρική ανορεξία. Ναι. Που στην ουσία αυτή τη στιγμή θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ σκληρός, πάρα πολύ ψυχικά ανθεκτικός. Για να μπορέσει... όταν είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, πώς το καταφέρνεις και αυτό. Και γι' αυτό συζητάμε πια ότι δεν είναι ότι ο άνθρωπος κάτι δεν κάνει καλά, κάτι δεν καταφέρνει και τελικά καταλήγει σε καταθλιπτική συμπτωματολογία. Αλλά όταν μια κοινωνία προάγει την τελειοθυρία, ότι εγώ πρέπει να είμαι άψογος για να αξίζω, θα προάγει αντίστοιχα την εξαρτητικότητα. Ότι εγώ πρέπει να είμαι πάντα, πρέπει να με αγαπούν για να αξίζω. Ή το κομμάτι, ας πούμε, την επιτευγματικότητα. Ότι εγώ πρέπει πάντα κάτι να κάνω για να αξίζω. Ναι. Τότε είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην αυτοαξία του ανθρώπου που αισθάνεται ανήθωρος. Γι' αυτό που είπατε βέβαια, υπήρχε πάντα, δηλαδή θυμάμαι από το σχολείο, ανθρώπους στην τάξη που θέλαν να είναι αρεστοί. Και κάναν τα πάντα, δηλαδή δεχόντουσαν ταπεινώσεις, προσβολές, αρκεί να είναι αγαπητοί και αρεστοί. Mm-hmm. Το οποίο νομίζω ότι αυτό λειτουργεί με έναν τρόπο που το βρίσκουν μπροστά τους ψυχολογικά. Δηλαδή αυτό που λέτε. Δεν μπορείς να είσαι διαρκώς αρεστός και από όλους. Τελικά σε ζημιώνει εσένα μέσα σου. Υπονομεύει τον ψυχισμό του ατόμου. Άρα αυτό που λέμε, γιατί μας ακούει και ο κόσμος, είναι αρχικά οποιοδήποτε σύμπτωμα θα πρέπει να συνυπολογίζεται στην εικόνα του ατόμου. Ένας άνθρωπος ο οποίος με κάποιο τρόπο έχει αλλαγές στην καθημερινότητά του, θα σας πω ότι, για παράδειγμα, μπορεί να μην αντλεί πια την ίδια ευχαρίστηση που αντλούσε από δραστηριότητες που του έδιναν ευχαρίστηση. Αυτό που εμείς ονομάζουμε ανειδονία. Θα πρέπει αντίστοιχα να είναι. Ανειδονία, λέγεται. Την έχετε ξαναπεί αυτή την έκφραση. Την έχω ξαναπεί. Μπράβο. Γιατί μου είχε χτυπήσει πολύ την πρώτη τη φορά, οπότε ανειδονία. Εγώ τώρα την άκουσα. Το αίσθημα κενού. Πολύ συχνά με ρωτάνε. Ναι, να μην μπορείς να εισπράξεις δηλαδή ευχαρίστηση και χαρά. Ειδονή την από πουθενά. Έτσι. Πολλές φορές με ρωτάνε εάν. Και το ακούμε και πολύ συχνά, για ποιο λόγο η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου αυτή τη στιγμή στα άτομα 10 ετών με 24 ετών
είναι η αυτοκτονία. Γιατί, αφού τα έχουν όλα, και αυτό προάγεται πάρα πολύ στην καθημερινότητα, αφού τα έχεις όλα, τι είναι αυτό που σου λείπει. Μα για ποιο λόγο ένα 23χρονο άτομο, ας πούμε, αφαιρεί τη ζωή του, φτάνει στο σημείο. Μα ήταν η πρώτη σκέψη όταν μάθαμε για αυτή την είδηση ότι αυτοκτόνησε ένα 23χρονο αγόρι ο Ερμής Αντακρία τα νερά. Λέμε, τι του έλειπε, γιατί το έκανε αυτό. Γιατί στη σημερινή κοινωνία μας λείπουν πολλά περισσότερα, έχουμε πολλά περισσότερα, αλλά παλαιότερα λαμβάναμε ευχαρίστηση από απλά καθημερινά, μπορεί να ήταν πιο σκληρή η ζωή, αλλά ήταν πιο απλά τα κομμάτια τα οποία μας έδιναν ευχαρίστηση. Ειδονιζόμασταν από πολύ πιο απλά στοιχεία. Τώρα έχουμε πολύ πιο σύνθετες πραγματικότητες, από τις οποίες τελικά έχουμε ένα μόνιμο αίσθημα κενού, ένα άδειασμα. Παλιά έπινες μια πορτοκαλάδα στο παγκάκι και χαιρόσουν αρκεί να ήσουν με τον άνθρωπο που είσαι ερωτευμένος μαζί του. Τώρα πρέπει να πας στο ακριβό το μαγαζί, να πεις δεν ξέρω κι εγώ τι, για να πεις ότι χάρηκες. Ναι, ναι. Και το βλέπουμε και στα ερεθίσματά μας. Αλλά κατά ανάγκη, ναι. Κατά ανάγκη ψευδεστήσεις. Βλέπουμε, ας πούμε, τα 100 μέρη που πρέπει να πας μέχρι να γίνεις 30. Έτσι. Μέχρι να πεθάνεις. Συγγνώμη, αυτή τη λίστα την είχα διαβάσει κι εγώ. Δεν έχω πάει στα περισσότερα, αλλά είμαι μια χαρά. Είμαι Ματίνα και είμαι οκ. Okay. Και ας μην πάω σε αυτά τα 100 μέχρι τα 30. Λοιπόν, είναι αυτό λοιπόν, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα διαρκές κυνήγι ευτυχίας και ειδονής, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να το εκπληρώσουμε και να το πετύχουμε. Και αν δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τις ευαισθησίες που συζητούσαμε να το εκπληρώσει, τότε σε αυτή τη συνθήκη το στρέφει προς τον εαυτό του. Είναι ο αυτοκαταστροφικός άνθρωπος, ο οποίος πρωτίστως θα κάνει κακό στον εαυτό του. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Θέλω να πω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να απευθύνονται το υποστηρικτικό δίκτυο, είτε τηλεφωνικά στο 1018. Είναι η γραμμή πρόληψη αυτοκτονικότητας της κλίμακας. 1018. Ωραία. Γραμμή επικοινωνίας, θα πρέπει να ζητούν βοήθεια αρχικά. Το πρώτο μέσο πρόληψης είναι η ενημέρωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με τι έχουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Η κατάθλιψη είναι κάτι το οποίο θα φύγει τόσο σύντομα, μάλλον σε ένα διάστημα, όσο πήρε για να εγκαθιδρυθεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Ναι. Και πόσο παίρνει συνήθως? Άγνωστο. Εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτηριστικά. Να το καθορίσουμε. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή, θέλει στήριξη και η στήριξη δεν έχει να κάνει με τις γνωστικές προτροπές. Για παράδειγμα, έλα να βγούμε έξω, μα γιατί δεν μπορείς να βγούμε έξω. Ναι. Όχι, θέλει μία παρέλυση. Βγες έξω να διασκεδάσεις, παιδί μου. Ναι, αυτό... Θέλει μία διαφορετική παρέλυση. Να σας πω και για τους γονείς τους οικείους τι να προσέξουν, πέρα από το κλείσιμο και την εσωστρέφεια, νομίζω ότι άλλα συμπτώματα είναι κάποιος παραμελείται, βεβαίως, έχουμε... παρατάει τον εαυτό του, δεν μπλένεται, δεν ξυπνάει. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Και υπάρχει και μία κλιμάκωση της, ας το πούμε, της ανυμπόριας, της συμπεριφοράς αυτής που περιγράφεται, ότι το άτομο παρετείται. Έχουμε μια καθολική παρέτηση από δραστηριότητες, από την υγιεινή του. Δεν μου λέτε, έχουμε και άκρα γενικότερα. Δηλαδή, πέρα από την, κατά κάποιο τρόπο, αγοραφοβία, έχουμε την αγορομανία, έχω ακούσει. Δηλαδή, υπάρχουν μορφές κατάθλιψης. Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτετε αυτό. Ήθελα να το αναφέρω και εγώ. Ναι. Η καταθλιπτική συμπτωματολογία δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Mm. Είναι τα άκρα, άρα δεν είναι μόνο το υπό, είναι και το υπέρ. Μπράβο. Η εργασιομανία. Ναι. Α, και αυτό. Έχουμε λοιπόν την υψηλά λειτουργική. Αυτό, δεν το είχα. Καλά, δεν είναι όλοι οι εργασιομανείς καταθλιπτικοί. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Αλλά αυτό που θέλω να αναφέρω... Τώρα πάντως που το αναφέρετε μου έρχονται κάνα δύο παραδείγματα στο μυαλό. Είδατε. Ναι, όντως, ναι. Ναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ οξύθυμοι, όλα τους φταίνε. Mm-hmm. Είναι πάντα θυμωμένοι, όλα τους φταίνε. Είναι άνθρωποι σε υπερεπαγρύπνηση. Άνθρωποι σε μόνιμη, σε προώρια αφύπνιση. Ο θυμός. Είναι επίσης καταθλιπτική συμπτωματολογία που αυτοί οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή είναι υψηλά λειτουργικοί, δηλαδή δεν έχουν τη συμπτωματολογία που συζητήσαμε προηγουμένως, είναι αυτοί που θα περάσει ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και δεν θα ακουμπήσει, δεν θα το καταλάβουν. Να ρωτήσω, στην περίπτωση εκείνη, τώρα μου έρχεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό. Που μπορεί για παράδειγμα να είναι ένα ζευγάρι, να είναι παντρεμένοι, ο άντρας να έχει χάσει τη δουλειά του, να χάσει τη δουλειά του, να μην είναι άνεργος. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και να βυθίστηκε ακριβώς, να βυθίστηκε ρε παιδί μου στον κόσμο της κατάθλιψης. Η γυναίκα λοιπόν προσπαθεί, επειδή τον αγαπά, προσπαθεί ξαναπροσπαθεί να τον βγάλει από αυτό τον κυκαιώνα. Δεν τα καταφέρνει. Τι κάνει? Πολύ ωραίο το παράδειγμά σας. Και δυστυχώς θα δώσω ένα
παράδειγμα επίσης του ανθρώπου που πνίγεται. Στον άνθρωπο που πνίγεται, λοιπόν, δεν πάμε κατευθείαν να τον τραβήξουμε, γιατί θα πνιγούμε κι εμείς. Mm. Άρα, λοιπόν, η καταθλιπτική συμπτωματολογία, επειδή και από το υποστηρικτικό δίκτυο ενέχει πολύ έντονη ματέωση και απογοήτευση, γιατί βλέπουμε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο άνθρωπος δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί. Όταν, λοιπόν, προσπαθούμε σταδιακά να βγάλουμε έναν άνθρωπο από την κατάθλιψη και βλέπουμε ότι και εμείς δεν τα καταφέρνουμε, νιώθουμε ότι εμείς κάνουμε κάτι στραβά, τότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, ακόμη και το υποστηρικτικό δίκτυο, να βυθιστεί στην ίδια κατάσταση. Οπότε πάλι θα πω, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται στήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας, μόνο ψυχολόγους ή και ψυχιάτρους. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια στοχευμένη προσπάθεια με υπομονή και επιμονή για να μπορέσει ένας άνθρωπος να φύγει μέσα από όλο αυτό. Να σας πω επίσης κάτι τελευταίο, βεβαίως, ότι όταν έχουμε λιμνάζοντα νερά μπορεί να είναι δηλητηριώδη. Τα νερά πρέπει να ρέουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ψυχισμό του ατόμου. Μα, ναι, ναι. Το ίδιο γιατί το σώμα έχει ψυχή. Να ρέει υπό την έννοια. Να σας πω, να εκφράζεται. Να εκφράζεται. Να εκφράζεται. Με γάμα συναισθηματική μεγάλη. Οτιδήποτε φτάνουμε στο σημείο να το μοιραστούμε, με κάποιο τρόπο είναι η αρχή του τέλους. Είναι η αρχή μιας προσπάθειας, ας πούμε, για να το αντιμετωπίσουμε. Να εκφραζόμαστε με κάθε τρόπο, ε. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα τους εξωστρεφείς να μην τους φοβόμαστε. Να τους φοβόμαστε για άλλα πράγματα. Yeah. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάντοτε μας τα εξηγείτε απίθανα πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό θέλαμε να είστε και σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σταυροπούλου. Πού λοιπόν, πάμε τώρα, για πες. Πάμε στα χειροποίητα αμπαζούρ. Κατασκευάστρια, στην κυρία Μαρίνα Νατιώτη, την οποία καλωσορίζουμε. Που φαντάζομαι, υποθέτω και είναι το πρώτο ερώτημα. Τι κάνετε, καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να το μας βάλετε ερώτημα... την καλλιτεχνική πινελιά της μέρας. Όπου και έχει και χρώματα εκεί πολλά, θα μας τα δείξετε και όλα, θα μας κάνετε μια μικρή ξενάγηση. Ναι, αυτό να υποθέσω ότι ήταν χόμπι κάποια στιγμή και εξελίχθηκε ίσως και σε επάγγελμα. Όχι, αυτό όχι. Το κάνανε οι δικοί μου. Α. Είναι 50 χρόνια αυτή η επιχείρηση και την έχω αναλάβει τη συνέχεια της εγώ. Είναι τέχνη, λοιπόν. Τέχνη που την πήρατε και τη συνεχίζετε. Ακριβώς. Και είναι και DNA προφανώς. Γιατί σας άρεσε. Εντάξει. Ναι, μου άρεσε φυσικά για να το επιλέξω και να το συνεχίσω. Για πείτε μας για αυτή την τέχνη, λοιπόν. Που είναι πρωτότυπη. Να ξεκινήσω να λέω αρχικά ότι οι αμπαζουράδες είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Ότι κατεξοχήν ήταν ένα συντεχνιακό επάγγελμα. Ο τρόπος κατασκευής αμπαζούρ δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν υπάρχουν μηχανήματα για αυτό το πράγμα. Άρα είναι χειροποίητα, μας λέτε. Χειροποίητα, έτσι. Είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητα. Δηλαδή, ξεκινάμε από το σκελετό, από το σύρμα δηλαδή, και καταλήγουμε στο αποτέλεσμα ενός αμπαζούρ. Τα οποία βέβαια ποικίλουν. Μπορούν να είναι πολύ πολύπλοκα σχέδια και πάρα πολύ απλά. Για δείξτε μας, λίγο δείξτε μας. Ναι, και λίγο, έλεγα λοιπόν ότι τα εργαλεία μας είναι πατεταριστά. Δηλαδή, ο πατέρας μου βρήκε τον τρόπο να το φτιάξει. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, όπως και άλλοι αμπαζουράδες. Γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε κάτι ωραίο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Μας βάζετε σε έναν κόσμο έτσι διαφορετικό και ασυνήθιστο. Τι να σας πω, το εύχομαι, το εύχομαι. Εγώ δεν είχα ξανακούσει και τη λέξη από την αλήθεια αμπαζουράς, δηλαδή ως επάγγελμα. Κυρία Νατιώτη, πού είστε, για πείτε μας, πού εδρεύετε, σε ποια περιοχή της Αθήνας. Είμαι στην Καλλιθέα, στην οδό Φιλαρέτου 75. Κοντά μας. Εδώ βρίσκομαι, ναι. Ναι. Και λοιπόν, φτιάχνετε αμπαζούρ, τα οποία μπορεί να έρθει να τα πάρει οποιοδήποτε για να τα φορέσει σε ένα φωτιστικό που έχει ήδη στο σπίτι. Α, αυτό είναι, ναι. Κοιτάξτε, η υπηρεσία που προσφέρουμε κατεξοχήν είναι το σουρμεζούρ, δηλαδή το πάνω στα μέτρα του πελάτη. Ωραία. Την παραγγελία. Γι' αυτό είναι και το χειροποίητο κιόλας. Μπορεί να έρθει ο πελάτης και με τη λάμπα του ή για οροφή, ας πούμε, άμα θέλει για το σπίτι του, να μου πει πώς είναι το σπίτι του, τα χρώματα, όλα αυτά και μαζί να συναποφασίσουμε τι θέλει, ποιο είναι το κατάλληλο αμπαζούρ, ο κατάλληλος φωτισμός για το σπίτι του, αν είναι... Για σπίτι ή για τον εργασιακό του χώρο. Να σας πω γιατί αυτό είναι εξαιρετικό. Γιατί στην εποχή που ζούμε, με αυτά τα μεγάλα τα πολυκαταστήματα που μπαίνουμε σε σπίτια και όλα τα σπίτια μοιάζουν, αντιλαμβάνεστε τι λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο τελικά να δεις. Έτσι. Ναι. Ναι, μπαίνεις ρε παιδί μου και συναντάς και μικροαντικείμενα για την κουζίνα, αλλά και στο σαλόνι, καναπέδες, στον ατάλο που είναι ίδιοι.
Λοιπόν, ίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπεις λοιπόν σε ένα σπίτι, να πας επισκέπτης, καλεσμένος και να δεις ένα αντικείμενο τόσο διαφορετικό με την προσωπικότητα του ανθρώπου που ζει μέσα στο σπίτι και το μοιράζεται. Ναι, και γιατί το έχεις διαλέξει εσύ, έχεις διαφοροποιηθεί από τους άλλους και εν πάση περιπτώσει βλέπει και ο άλλος το γούστο σου, αυτό που λέει η Ματίνα, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μοναδικό. Βέβαια. Εσείς χαίρεστε γι' αυτό, κυρία Νατιώτη, ότι συμβάλλετε σε αυτό. Δίνετε μια άλλη νότα, μια άλλη πινελιά, ας πούμε, ακόμη και στη διακόσμηση ενός σπιτιού με αυτόν τον τρόπο. Με χαροποιεί πάρα πολύ και γι' αυτό μου αρέσει να συνομιλώ με τον πελάτη μου πάρα πολύ για την ανάγκη που έχει. Και επίσης με χαροποιεί πάρα πολύ ότι πραγματικά μοναδικά αντικείμενα βρίσκοντας στα σπίτια των ανθρώπων και τα ομορφαίνουν. Όπως είπατε και εσείς, δεν υπάρχει το τυπωμένο προϊόν. Είναι κάτι που ικανοποιεί εντελώς τον πελάτη. Και εντάξει, εγώ συγκεκριμένα έχω και μία τάση προς τα χρώματα και τα πρόσχια και τα λίγο πιο περίεργα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και με χαροποιεί παραπάνω όταν βρίσκω ανθρώπους που μπορούμε να συνομιλήσουμε και να πετύχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μα πέραν του σχεδίου. Να σου πω, η κυρία Νατιώτη είναι και αυτή με έναν τρόπο ψυχολόγος, έτσι. Ναι, βέβαια. Κάθεστε, ρωτάτε, αναλύεται. Και πιστέψτε μας, δεν έχουμε παρασυρθεί από την προηγούμενη καλεσμένη. Έτσι, ούτε τη θεματολογία μας. Είναι μια πραγματικότητα. Άλλωστε τα χρώματα δίνουν χαρά. Έτσι. Βέβαια. Ανοίγουν και πολύ το σπίτι, ανοίγουν τις καρδιές. Ξυπνάς το πρωί, ρε παιδί μου, και πικρός να είναι ο καφές. Αν το αμπαζούρι είναι θαλασσί, σου ανοίγει η ψυχή. Θαλασσί, εμπριμέ, ό,τι θέλεις. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Σκεφτείτε το σπίτι σας με γλόμπους. Παντού γλόμπους και ψυχρούς φωτισμού. Δηλαδή δεν σου κάνει καρδιά. Σουηδικό μου κάνει, αλλά μακρινό από το ελληνικό το ταμπεραμέντο, έτσι δεν είναι? Και λίγο, και καλώς λίγο. Και λίγο Ολλανδικό. Και λίγο minimal, ναι. Αλλά εμείς τι θέλουμε, λίγο την έντασή μας, το πάθος, το χρώμα μας. Βέβαια. Μάλιστα. Κυρία Νατιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας βρίσκουμε και στο διαδίκτυο, φαντάζομαι, υποθέτω. Έτσι. Social media, για να βέβαια. Αμπαζούρ Mon Amour. Αμπαζούρ Mon Amour. Μάλιστα. Αμπαζούρ Mon Amour. Σε μανιφίκα. Και θα συμμετέχω και όλες 27 Μαΐου. Ναι. Να πω και αυτό μόνο το τελευταίο και φεύγω. Βεβαίως, 27 Μαΐου με 3 Ιουνίου γίνεται στην Τεχνόπολη. Το Meat Market είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξηγητή. Το ξέρουμε το Meat Market. Meat Market όχι από το Meat το Κρέας. Από το Meat το Κρέας. Είναι MWT. Η συνάντηση. Πάω κάθε χρονιά και ψωνίζω διάφορα ωραία νόστιμα χαριτωμένα. Θα χαρώ να περάσετε από το περίπτερό μου. Θα είναι το πιο φωτισμένο περίπτερο σίγουρα. Είμαστε βέβαιοι. Είμαστε σίγουροι. Ακριβώς. Κυρία Νατιώτη, θα σας έρθω. Εγώ γιατί σας είπα, είμαι τακτική του Meat Market. Το αγαπώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νατιώτη. Στηρίζουμε χειροτέχνες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, φινάλε. Και για σήμερα. Και για σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτά που μας είπε μπαζούρ. Και τα μπαζούρ. Ξεκίνησα το θαλασσί, το μπαζούρ, το θαλασσί και μου πήγε το μυαλό στο στίχο, πώς το λέτε, το θαλασσί, μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Το πουκάμισο. Το πουκάμισο. Γιώργος Νταλάρας. Ξέρεις, είναι ωραίο αυτό, ο ένας συνειρμός να φέρνει τον άλλον. Εμένα πάντα εντωμεταξύ οι συνειρμοί μου με πάνε σε τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα και ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Όπως πάντα με One Live Magazine εδώ στο One Channel, 9 το πρωί. See you tomorrow. Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή συνέχεια.